Εδώ είμαστε Το Cyberpunk επέστρεψε Λοιπόν, για να πάμε να βγάλουμε λίγο εδώ πέρα το άρθρο Μέχρι να πούμε τις καλησπέρες μας Κυρίες και κύριοι Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή της πρακτικής σκέψης Όσο προχωράνε οι εκπομπές το μουσί μου μεγαλώνει Και το ίδιο μεγαλώνει και το ενδιαφέρον σας για αυτά τα οποία συζητάμε γιατί κάθε φορά που ανακοινώνω νέα θεματολογία για εκπομπή δέχομαι όλο και περισσότερα μηνύματα σε προσωπικά τέλο πάντων εκεί στο Instagram που τα μιλάμε ε, επειδή εσείς είστε αυτοί που σας είπα αυτές εδώ πέρα τις εκπομπές τις σηκώνετε τις κρατάτε ζωντανέ επί της γης διότι στέλνετε τα άρθρα τα οποία ένα από αυτά θα συζητήσουμε και σήμερα λόγω των ημερών Σήμερα το θέμα μας είναι τα Δεκεμβριανά. Πριν ξεκινήσουμε όμω, θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια ότι βλέπετε καθαρά τα cyberpunk γυαλιά μου και ότι με ακούτε και επίση εξίσου καθαρά. Βάλουμε να προσαρμόσουμε και το μικρόφωνο. Ω oh, αρεσκίε, παρακαλώ. Καλησπέρα, καλησπέρα πάνω. Τώρα άνοιξε, ναι, Jim, τώρα ανοίγουμε στι 10. Σαν ε, με ο μαγαζί ρεμπετάδικο. Καλησπέρα σε όλου. Καλησπέρα, μείνεστε περιπάτρη. Καλησπέρα, πρακτικέ. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, Όπω σα είπα, το θέμα σήμερα είναι καυτό. Και θα προσπαθήσω να κάνω την εκπομπή όσο πιο compact, όσο πιο συμπυκνωμένη γίνεται. Αλλά δεν υπόσχομαι τίποτα, διότι έχουμε πρώτον πλούσια βιβλιογραφία. Δεύτερον, βιβλιογραφία η οποία είναι άγνωστη. Παρόλο που την έχουμε αναλύσει εδώ πέρα στην πρακτική σκέψη. Μισό λεπτάκι να βγάλουμε εδώ πέρα τα cybernetic μα να με δείτε κιόλα. Την έχουμε αναλύσει εδώ πέρα στην πρακτική σκέψη, αυτή τη βιβλιογραφία. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσω να πιάσω μόνο τα πιο συγκεκριμένα κομμάτια τη και να τα επαναλάβουμε εδώ πέρα πάντα με αφορμή τα λεγόμενα του άρθρου το οποίο θα αναλύσουμε. Όπω σα έχω πει, παίρνουμε άρθρο, ούτω ώστε να έχει τζέρτζελό, για να μπορέσουμε να συγκρουστούμε με αυτό κιόλα, να γίνει έτσι μια ε, ζύμωση ιδεών. Καλησπέρα, καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα Πέρι, όλα μια χαρά, εντάξει, σε ακούμε και σε βλέπουμε κανονικά ωραία γυαλιά. ωραία, όμορφα. Γιώργη, καλό μήνα, καλησπέρα. Λοιπόν, μην χάνουμε καιρό, μπουμ, απευθείας μέσα στα βαθιά και έχουμε και λέμε. Το άρθρο μας είναι από τούτη εδώ πέρα τη σελίδα που ξέρω ότι όλοι σας την γνωρίζετε αλλά και την αγαπάτε, με τίτλο «74 χρόνια από τα Δεκεμβριανά, λίγο πριν, λίγο μετά». Ε, το πριν δεν θα μας απασχολήσει, γιατί στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται, αναφέρονται γεγονότα και της κατοχής, τα οποία όμως είναι άσχετα με την ανάλυση μας, για το λόγο ότι δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή η κατοχή. Συγκεκριμένο live θα κάνουμε και για ζητήματα τα οποία αφορούν την κατεχόμενη Ελλάδα. Μπήκε και ο Χρόνης, καλησπέρα Χρόνη, όλα μια χαρά, φύγαμε. Λοιπόν, εμάς μας νοιάζουν τα γεγονότα του Δεκεμβρίου. Για όσους δεν γνωρίζετε, έτσι εν για το τι θα πούμε σήμερα, μιλάμε κυριολεκτικά για τη μάχη των Αθηνών για την σύγκρουση δηλαδή των δυνάμεων του Ελλάς, των αντάρτικων δυνάμεων του Ελλάς κατά τον Δεκέμβριο του 1944 μετά την απελευθέρωση της Ελλάδος από τις δυνάμεις του Άξονα οι οποίες δυνάμεις του Ελλάς πολέμησαν εναντίον των ε, Εγγλέζων και των εθνικοφρόνων, να στις πούμε έτσι όλες μαζί τις οργανώσεις, δυνάμεις, ε, χωροφυλακή, ιερός λόχος, στρατός που ήρθε από τη Μέση Ανατολή, εδεσίτες, ξέρω εγώ, διάφοροι, ξέρω εγώ, οι οποίοι ήταν ε, Εναντιόμενη στον Ελλάς και πιστή στην κυβέρνηση πλέον του Γεωργίου Παπανδρέου που ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα από τους Εγκλέζου, η εξόριστη κυβέρνηση. Αυτά τα λίγα, πάση περιπτώσει, όσον αφορά για το ζήτημα της κατοχής. Ε, το άρθρο αυτό εδώ πέρα γράφτηκε από την κυρία Ελένη Νικολαίδου, η οποία είναι ιστορικός, οπότε επιτέλους αν παίζαμε Yu-Gi-Oh! θα έλεγα ότι επιτέλους ένας άξιος αντίπαλος. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση της προκοπής με το άρθρο βέβαια. Okay. Ε, διότι όπως θυμάστε αυτά τα οποία έχουμε αναλύσει μέχρι στιγμής ε, ήταν αρχιτέκτονες από το Minecraft, ήταν δημοσιογράφοι, τέτοια πράγματα γενικότερα ήταν φιλόλογοι. Ωραία, γενικότερα κλάσει ανθρώπων που καλό θα ήταν να μην γράφουν ιστορία τουλάχιστον να μην ζητούν να τους παίρνουμε στα σοβαρά όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι καθόμαστε και... Πονάει ο κόλο μα, να το πω <laughs> έτσι απλά, διαβάζοντα βιβλία πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Ε, αυτά, το άρθρο τούτο περνάει κάποιες συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Θα μου πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί, άμα έχουμε και στα υπόψη μας για ποια σελίδα το ανέβασε. Το ζήτημα όμως είναι να πιάσουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και να δούμε ότι γενικότερα καλό είναι... Εμείς που αγαπάμε την ιστορία, στην ιστορία να μην περνάμε κατευθυντήριες, αλλά να περνάμε απλά το νόημα της ιστορίας. Γιατί σκοπός της ανάλυσης Όπω σα έχω πει άπειρε φορέ, καλησπέρα και σε όσου και όσου μπήκανε τώρα! Είναι να μεταφέρουμε απλά την πληροφορία. Το να την κρίνουμε την πληροφορία, μάλλον το να κρίνουμε το αποτέλεσμα τη πληροφορία του ιστορικού γεγονότος, αν ήταν καλό, αν ήταν κακό, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Να το πω έτσι. Δεν πληρώνουμε αρκετά, θα σα πω κιόλα γι' αυτό. Είναι δικιά σα δουλειά. Και αυτό ακριβώ θα κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Όπω ε, όπως σας είπα η αρχή του άρθρου επειδή του ρίξα μια ματιά είναι για τα κατοχικά λέει πως βρέθηκε ο άξονας στην Ελλάδα για το μέτωπο της Βορειοπύρου και τα λοιπά λέει για την κατοχή και για τους χιλιάδες ανθρώπους που χάσαμε λόγω της πείνας όλα αυτά είναι σωστά δεν, δεν υπάρχει κάτι το οποίο δηλαδή και να θέλουμε και να σχολιάσουμε ε, σε όλα τούτα ε, λέει για τους μαυραγορείτες λέει πως ε, παίζανε με, με τον πόνο των ανθρώπων που δεν είχαν χρήματα ε, και ουσιαστικά πουλούσαν προϊόντα στη λεγόμενη μαύρη αγορά πολύ πιο ακριβά από ότι ήταν ε, κανονική του η τιμή και όταν λέω πολύ ακριβά εννοώ δύο χωράφια για ένα τενικελάδι ισχύουν όλα αυτά ε, εμάς όμως μας τα Δεκεμβριανά και θα ξεκινήσουμε από εδώ ε, αυτή ήταν η ζωή των Αθηναίων επιγερμανών και δεν περνάνε ούτε δύο μήνες και συνειδητοποιούν πως τους Γερμανούς τους αντικατέστησαν οι Βρετάνοι. Και τώρα εδώ πέρα απευθεία, εκεί που κολυμπάμε, είμαστε κανονικά, είμαστε, πλατσορίζουμε στην ακτή Μορέ ξαφνικά εμφανίζεται ένα τσουνάμι. 20 μέτρα και πάει να μας καταπιεί διαβάζοντας αυτό εδώ πέρα. Και λέμε, μα καλά, εγώ είχα μάθει ότι οι Βρετανοί ήταν γενικότερα σύμμαχοι, ρε φίλε μου. Πώ το λένε, Δε, Δεν ήταν, δεν γούσταραν του Γερμανού στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κάποιο που έχει διαβάσει λίγο περισσότερο, ενδεχομένω θα έλεγε ότι πολεμούσαν κιόλα. Απίστευτο, έτσι. Ξέρω, ναι, και εγώ εντυπωσιάζομαι. Λοιπόν, και εδώ πέρα πρέπει να ξεκινήσουμε, να εξηγήσουμε λίγο τη πλευρά τη ελασίτικη λεγόμενη βιβλιογραφία. Α το πούμε έτσι χοδρικά, αν και προσωπικά πλέον θεωρώ ότι αυτό ο όρο δεν είναι δόκιμο, δεν είναι καν σύγχρονο, η αριστερή βιβλιογραφία. Και εννοώ για τον όρο τη αριστερά, αριστεροδεξιά. Λοιπόν, η αριστερή βιβλιογραφία, λοιπόν, θεωρεί, υποστηρίζει, όπω θέλετε πείτε το, ότι κατά την κατοχή ο Ελλά έκανε διπλό αγώνα. Το λεγόμενο διπλό αντα, ε, αγώνα. Ο, ο, το πρώτο χτύπημα, ο, το πρώτο μέτωπο του Ελλάς ήταν οι κατοχικές δυνάμεις, ήταν οι Γερμανοϊταλοί. Και μετά μόνο οι Γερμανοί και όσες δυνάμεις τέλος πάντων τάχθηκαν κατά του Ελλάς. Δηλαδή όλες οι υπόλοιπες αντάρτικες οργανώσεις, ε, διότι πολύ απλά ο Ελλάς τους επιτέθηκε και τις κατέστρεψε, αλλά γι' αυτό προφανώς δεν αναφέρεται τίποτα μέσα στο άρθρο για το πώ το λένε έτσι ήταν η ζωή των Ελλήνων ε, κατά την κατοχή. Ναι, οι Έλληνε δεν πέθαναν μόνο από την πείνα, οι Έλληνε πέθαναν και από τον Ελλάς επίσης. Να το πούμε και αυτό. Έχουμε κάνει το βίντεο για παράδειγμα ποιοι ε, αν ελευθέρωσε ο Άρης το χώμα που πατάς όπου αναλύουμε και για όλους τους υπόλοιπους που δυστυχώς σήμερα ως αντιστασιακοί δεν έχουν μοίρα στον ήλιο γιατί πολύ απλά τον ιστορικό διάλογο στη χώρα μας τον έχουν αναλάβει οι μπαρμπάδες καφενείων Ωραία, και δεν βγαίνουν οι ιστορικοί να μιλήσουν, δυστυχώ. Εμεί θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Και όλε αυτέ οι οργανώσει τι κατέστρεψε ο Ελλά. Μιλάμε για του Πόντιου Αντάρτε στη Μακεδονία, μιλάμε για την Πάο Ιβέ στη Μακεδονία, μιλάμε για, την, ε, ε, για, τον, ε, για τον Ψαρό στη Θεσσαλία το Σύνταγμα 542, η ΕΚΑ, αλλιώ γνωστή. Μιλάμε για τον ΕΔΕ στην Ήπειρο, μιλάμε για την οργάνωση Ελληνικό Στρατό στην Πελοπόννησο κτλ, Ωραία. Όλε τι υπόλοιπε αντιστασιακέ οργανώσει επιτέθηκαν οι Ελασίτε με το σκεπτικό είτε είστε, αντίον, είτε είστε μαζί μα, είτε άρα αν δεν είστε μαζί μα, είστε εναντίον μα. Και πολύ απλά ξεκίνησε ο λεγόμενο κατοχικό εμφύλιο. Αυτό ξεκινάει όταν ανεβαίνει ο Γενικό Γραμματεύ, ο τότε του Κουκουέ, -Ε, ο Σιάντο. Στο βουνό Γενικό Γραμματέα ήταν βασικά, όχι, Γενικό Γραμματέα ήταν ε, ο Ιωαννίδη. Εν πάση περιπτώσει, ανεβαίνει ο Σιάντο στο βουνό, σημαίνει στέλεχο του Κουκουέ, και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να ξεκινάει κατοχικό συμφίλιο. Γιατί οι Κουκουέδε οι οποίοι έλεγχαν τον Ελλά, ο οποίο Ελλά προφανώ δεν ήταν 100% κομμουνιστέ μέσα, ήταν ένα α το πούμε έτσι ένα ευρύ μέτωπο ωραία, συμμαχιών είχε μέσα βενιζελικού, είχε μέσα βασιλικού, είχε μέσα μεταξικού, είχε μέσα φιλελεύθερου, είχε μέσα αριστερού, είχε μέσα κομμουνιστέ, ναι. Και μάλιστα με βάση του υπολογισμού, εδεσίτικου υπολογισμού, μέσα στον Ελλά υπήρχαν γύρω στο 10% κομμουνιστέ. Η ηγεσία ήταν όλοι κομμουνιστέ, οι μαχητέ όχι. Παίρνουν λοιπόν οι κουκουέδε στον Ελλά και τον στρέφουν εναντίον των αντιστασιακών οργανώσεων. Ποιο ο σκοπό, ο σκοπό αναγράφεται και στο καταστατικό του Ελλά, το οποίο καταστατικό ε, γράφτηκε το 1942 από τον Δημήτριο Γλινό, ο οποίο ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη του Ελλά και δάσκαλο, γραμματιζούμενο άνθρωπο, και μιλάει μέσα για αυτόν τον διμέτωπο αγώνα εναντίον των Γερμανοϊταλών, εναντίον των Εγγλέζων. Και αφού γίνουν όλα αυτά, να φτιάξουν Όλες οι, όλα τα μέλη που συμμετείχαν στον απελευθερωτικό, εθνικό απελευθερωτικό, τον ονομάζει αγώνα, δηλαδή τον αγώνα κατά της κατοχής, να φτιάξουν κυβέρνηση, τη λεγόμενη κυβέρνηση του βουνού αν έχετε ακούσει, ούτως ώστε να μπορέσουν να οδηγήσουν τη χώρα στην απελευθέρωση, να κάνουν εκλογές, να διώξουν τον βασιλιά με δημοψήφισμα και... Ανοίγω εισαγωγικά όπω αναφέρεται μέσα, να αποφασίσει ο ίδιο ο λαό για το τι δρόμο θέλει να πάρει. Ωραία. Να μην αποφασίσει κάποιο άλλο σε πάση περιπτώσει. Τώρα, βέβαια, πώ ακριβώ η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν ανεξάρτητη από κάποια μεγάλη δύναμη, πόσο μάλλον από τι θαλάσσιε δυνάμει, αυτό δεν εξηγείται μέσα. Βάζω εδώ έναν αστερίσκο. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν λοιπόν επί την κατοχή. Ωραία. Συνεπώ, δεν μπορούμε να φτάσουμε. Επειδή σα είπα το άρθρο, μπορείτε να το βρείτε. Είδατε και το τίτλο, είδατε και την συγγραφέα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε εδώ πέρα χωρί να αναφέρουμε αυτά τα οποία συνέβησαν στην κατοχή. Δεν μπορούμε να, να μην πούμε, για παράδειγμα, για τον κατοχικό εμφύλιο. Δεν, μπορεί, δεν μπορούμε να μην πούμε, για παράδειγμα. Καλησπέρα σε όσου και σε όσε μπήκανε τώρα επίση. Καλησπέρα, Γιάννη. Ε, δεν μπορούμε επίση να μην αναλύσουμε, για παράδειγμα, ότι οι Ελασίτε, η ηγεσία του Ελλά, άρα Κουκουέ, είχε αποδεχθεί. Εντό του 1944 να ενταχθεί στη λεγόμενη κυβέρνηση Εθνική Αμήνη. Ωραία. Ε, Εθνική Ενότητα, συγγνώμη, του Γεωργίου Παπανδρέου. Στείλανε όλε οι αντιστασιακέ οργανώσει από την Ελλάδα στον Λίβανο όπου έγινε αυτό το συνέδριο υπό τον Γεωργίο Παπανδρέου, που ήταν ο άτυπο πρωθυπουργό τη εξόριστη κυβέρνηση μα. Δηλαδή η κυβέρνηση έφυγε στο εξωτερικό να συνεχίσει την αντίσταση, επειδή στη χώρα ήρθε η κατοχή. Ε, Πήγαν εκεί πέρα και σχηματίσαν η κυβέρνηση η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Ε, επίσης δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι λίγο πριν την απελευθέρωση, τον Σεπτέμβριο του 1944, γίνεται η Συμφωνία της Καζέρτας. Με βάση τη Συμφωνία της Καζέρτας, την Καζέρτα της Ιταλίας, ε, όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις, οι ένοπλες ομάδες στην κατεχόμενη Ελλάδα τέθηκαν υπό τις διαταγές του στρατάρχη Σκόμπι. Βρετανός, ο οποίος μαζί με τους Βρετανούς κατέβηκε, με τα Βρετανικά στρατεύματα δηλαδή, κατέβηκε στην Ελλάδα, ούτως ώστε να ήταν αυτά τα οποία θα εδώ έρχονται οι Ελασίτε και λένε το εξή: Η χώρα ήταν ήδη απελευθερωμένη. Και κοιτάμε όλοι έτσι ο ένα τον άλλον αριστερά-δεξιά με κοφτέ ματιέ. Ωραία. Και ρωτάμε τι ακριβώ, τι σημαίνει ήταν απελευθερωμένη η χώρα. Είδε παντού ήταν υπό την ε, κυριαρχία των δυνάμεων του Ελλά. Οι Γερμανοί είχαν διωχθεί. Και εδώ λέμε ότι οι Γερμανοί δεν είχαν διωχθεί, οι Γερμανοί αποχώρησαν. Ωραία. Οι Γερμανοί έφυγαν και μάλιστα έφυγαν απειρόβλητοι. Ωραία. Δεν του χτύπησε κανένα ενώ φεύγανε. Και θα συζητήσουμε για ποιο λόγο συνέβη και αυτό, ή εν πάση περιπτώσει για ποιο λόγο ικάζουμε ότι συνέβη αυτό, ή για ποιο λόγο είναι το πιο πιθανό. Με αποτέλεσμα, αυτό το οποίο γίνεται είναι το εξή τώρα. Ερχόμαστε, όπω εδώ πέρα διαβάζουμε, εν πάση περιπτώσει. Φαίνεται το άρθρο, φαίνεται. Ωραία, μια χαρά. 12 Οκτωβρίου 1944. Ο Ελλά απελευθερώνει την Αθήνα ύστερα. Μπλά μπλά μπλά. Ψέμα. Δεν απελευθερώνει ο Ελλά την Αθήνα. Πρώτα στην Αθήνα έφτασαν οι Γερμανοί. Μετά μπήκαν οι Ελασίτε και μετά έρχεται και η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου και γίνεται, ε, υπο, ε, γίνεται η υποδοχή τη από του ελασίτε, Μια κλασική φωτογραφία, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Την έχουμε δείξει στην πρακτική σκέψη. Που είναι οι αντάρτε μετά του ΦΕΚ επάνω και υποδέχονται τον Πρωθυπουργό. Γίνεται ε, το ανέβασμα τη σημαία ε, στην Ακρόπολη, η οποία σημαία ήταν του Γεωργίου Αβέροφ. Ωραία, του πλοίου που έφερε την κυβέρνηση από τη Μέση Ανατολή. Ε, οπότε ο Ελλά δεν απελευθερώνει την Αθήνα. Ο Ελλά δεν απελευθερώνει και τη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν απελευθερώνει τη Θεσσαλονίκη, και εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια ε, μαρμάρινη πλάκα δίπλα από το λευκό πύργο που λέει προ τιμή των ε, στρατιωτών, των ανταρτών του Ελλάδου, bla, bla, bla που απελευθέρωσαν τη Θεσσαλονίκη. Οι Γερμανοί φύγαν από τη Θεσσαλονίκη μόνοι του. Έφυγαν. Δεν του χτύπησε κανένα φεύγοντα από τη Θεσσαλονίκη. Πήραν τα όπλα του και έφυγαν. Αυτό που έκαναν οι Ελασσίτε είναι πρώτον να παρέμβουν του όρου τη συμφωνία τη Καζέρτας, γιατί η συμφωνία τη Καζέρτας είπε οι αντάρτικες ομάδε δεν θα μπουν σε καμία πόλη την οποία δεν κατέχουν ήδη. Θα περιμένουν να έρθουν οι Εγγλέζοι, θα περιμένουν να έρθει και η κυβέρνηση, να σχηματιστεί ένα συντονισμένο κέντρο, ένα νέο στρατό εθνικό, ούτω ώστε να μπορέσει μία-μία πόλη να έρθει στη τάξη. Αυτό το οποίο κάνανε οι Ελασίτε ήταν το εξή. Από την πλευρά τη Ελασίδικη βιβλιογραφία λέει ναι, αλλά εμεί μπήκαμε και αποτρέψαμε του Γερμανού από το να ανατινάξουν το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη. Ωραία, που ισχύει. Το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη δεν ανατινάχθηκε και, και διάφορε άλλε υποδομέ που οι Γερμανοί τι κατέστρεφαν ενώ φεύγανε. Το είδαμε πω το κάναν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όμω, έρχεται η πλευρά τη, ε, όπω λένε οι Ελασίδε, τη αντίδραση και λένε το εξή. Εσεί μπήκατε στη Θεσσαλονίκη για να προλάβετε και να σκοτώσετε. Να δικάσετε με λαϊκό δικαστήριο, δηλαδή επί τόπου είσαι ένοχο τέλο, ωραία. Χωρί με βάση του νόμου κτλ. Να δικάσετε και με λαϊκό δικαστήριο όλου αυτού του οποίου θεωρούσατε αντιδραστικού, και να εκτελέσετε όλου όσου δεν προλάβατε να, κατα... να... να σκοτώσετε καταστρέφοντα τι αντιστασιακέ οργανώσει τι υπόλοιπε εκτό του Ελλάσσα. Γιατί στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν πάρα πολλοί τέτοιοι, οι οποίοι είχαν καταφύγει εδώ, ωραία. Ε, πράγμα που έγιναν. Γίνανε πολλέ μαζικέ εκτελέσει στη Θεσσαλονίκη. Μόλι μπήκε μέσα ο Ελλά. Well, anyway. Η παρέ... Κλείνει η παρένθεση. Αυτά όλα όμω δεν γίνεται να μην. Ε... Ε, αν δεν κάνω λάθος έφυγαν λόγω ανατολικού μετώπου έφυγαν λόγω ανατολικού μετώπου οι Γερμανοί ναι αλλά το ζήτημα είναι ότι αποχώρησαν δηλαδή δεν έφυγαν επειδή είπαν, α δεν αντέχουμε άλλο εδώ πέρα με τους αντάρτες μας έχουν κάνει τη ζωή τέλος πάντων πάρα πολύ δύσκολη αν ήταν θα έμεναν αλλά επειδή οι Σοβιετικοί τους είχαν πάρει φαλάγγι στα ανατολικά και προήλαβναν έφυγαν τα στρατεύματα θα πούμε μετά περισσότερες λεπτομέρειες ε, αυτά δεν γίνεται να μην τα αναφέρει κάποιο ο οποίο θέλει να μιλήσει για τα Δεκεμβριανά. Ούτω ώστε να καταλάβει ο θεατή περί τίνο πρόκειται. Ότι μιλάμε ότι ξαφνικά φτάσαμε στην απελευθέρωση. Ότι όχι, ξέρω εγώ, γιούχου και ξαφνικά εμφανίστηκαν κάτι Βρετανία αλεξιπτοτιστέ στην Αθήνα και μπήκανε μέσα με τα άρματα μάχη και κάτι ελασίτε κατέβηκαν από τα βουνά και ποιοι είναι όλοι αυτοί. Πρέπει το κοινό να ξέρει. Και συνεχίζουμε. 14 Οκτωβρίου 1944, λίγε ώρε μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα, Άγγλοι αλεξπιδωτέ πέφτουν στα Μέγαρα ε, και συνέχεια μπαίνουν απελευθερωτέ ε, στηλευθερωμένοι από τον Ελλάδα. Ναι, OK, no. Anyway, ε, ο λαό του υποδέχεται με ενθουσιασμό σαν συμμάχου. Ουσιαστικά, και άμα του ρωτήσει, θα σου πούνε οι Ελασίτε, οι αντάρτε τέλο πάντων, η μυστική αντίσταση ήταν ήδη μέσα στην Αθήνα. Ωραία, ναι. Αυτό όμω δεν έχει να κάνει τίποτα, γιατί το ζήτημα είναι πότε θα μπει μέσα ένας, μια ισχυρή δύναμη στρατού. Και η ισχυρή δύναμη του Ελλάσσα προφανώ ήταν εκτό Αθηνών. Ελέγχαν, ε, οι αντάρτε έλεγχαν την Ήπεθρο, όχι τα αστικά κέντρα. Ο λαό του υποδέχεται με ενθουσιασμό σαν συμμάχου, με συνθήματα υπέρ του ΕΑΜ και του Ελλάδα και ζητούν να τιμωρηθούν προδότη των Γερμανών και Ιταλών. Κοιτάξτε να δείτε, ο, Ιτα... ο... ο λαό των Αθηνών και γενικότερα ο λαό αυτό που λέμε ε, ε, τον Άστεων δεν ήξερε τι συμβαίνει στην Ήπεθρο. Δεν ξέραν, α πούμε, ότι στην Ήπεθρο συμβαίνει κατοχικό συμφίλιο. Στην Αθήνα ισχύει. Ο Ελλάδα προφανώ είχε πολύ μεγάλο μερίδιο τη πίτα του κόσμου που ήξερε για το έργο του στην Ήπεθρο. Βέβαια, ήξερε μόνο τα καλά, δεν ήξερε για τι συγκρούσει και τον υποστήριζε. Αλλά με βάση κάδρα τη εποχή, βλέπουμε προφανώ και ανθρώπου να κρατάνε πορτρέτα του Τσόρτσιλ πορτρέτα του βασιλέως Γεωργίου του Δευτέρου. Ζήτω το έθνος αυτό εκείνο, δηλαδή δεν είναι μόνο ελασίτες. Εδώ πέρα πάλι επιχειρείται από τη συγγραφέα να υπάρξει μια εικόνα, η οποία δεν αντικατοπτρίζεται βέβαια από τα κάδρα της εποχής, που προφανώς δείχνουν και ελασίτες, αλλά δεν δείχνουν μόνο ελασίτες, δηλαδή θετικά προσκύμουν στο ΕΑΜ μάλλον, να το πούμε σωστά, ωραία. Ε, μια εικόνα ότι όλη η Αθήνα ήταν γεμάτη με αντάρτε του Ελλάσ και μπήκαν μέσα η οι, Γερμα... οι... οι Αγγλέζοι και με κάποιο τρόπο καταφέραν και νικήσανε όλη αυτή την Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, ότι θέλει να δώσει μια εικόνα ότι επιβλήθηκε μια Δευτέρα κατοχή στην Ελλάδα. Γιατί αλλιώ δεν θα μπορέσει. Αυτό που είχαμε πει την ιστορία, σαν προϊόν, βάζω εγώ τι ιδεολογικέ μου παροπίδε και λέω: Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα με συμφέρει. Αυτό εδώ δεν με συμφέρει. Πώ εγώ θα υποστηρίξω ότι, OK, οι Γερμανοί φύγανε. Τέλο. Αυτό που είχαμε πει στην αρχή τη συζήτησή μα για τον λεγόμενο διμέτωπο αγώνα εναντίον, ε, Γερμανών, ε, ε, εναντίον του άξονα και των Βρετανών που έκανε ο Ελλά. Ωραία, το πρώτο σκέλος το έχω κατοχυρώσει εν πάση περιπτώσει, πατάμε ένα τικ. Το δεύτερο σκέλος πώς θα το κατοχυρώσω ότι κάναμε διμέτωπο αγώνα και εναντίον των εγκλέζων. Οπότε προφανώς δεν θα μιλήσουμε εδώ πέρα ότι υπήρχαν μεικτά συναισθήματα μέσα στην Αθήνα και γι' αυτό το λόγο φτάσαμε και στον εμφύλιο πόλεμο. Αλλιώ οι Εγγλέζοι πώ ακριβώ θα κάνανε οτιδήποτε θέλανε, αν όντω όλη η Ελλάδα ήταν ελευθερωμένη από τον Ελάς Που το ελευθερωμένη από τον Ελλά τι σημαίνει, πήγαμε, καταστρέψαμε όλε τι υπόλοιπε αντάρτικες ομάδε. Έχουμε δωρεά, Φάλαγγα, 1821. Καλησπέρα και κάπω μου μυρίζει θυμάρι και βασιλικό. Ο ήμνος του ΕΔΕ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φάλαγγα, να είσαι καλά. Όσοι επιθυμείτε να στηρίξετε, καταρχάς πάμε όλη μια αρεσκία. Γιατί μπαίνετε μέσα, ωραία, βλέπετε το μουστάκι. Αλλά θέλουμε και ένα like, εντάξει πατήστε μια ρεσκία, ομορφαίνει, δεν παχαίνει και εφόσον θέλετε να ενισχύσετε και ενεργότατα το κανάλι, πατάτε το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο και ή πατάτε το κουμπάκι με το δολάριο κάτω δεξιά στο chat. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα συνεχίζουμε. Ε, γι' αυτόν τον λόγο συνέβη και εμφύλιος, επειδή πολύ απλά η κοινωνία ήταν διαιρεμένη, εντάξει, και δεν μπορούμε να μιλάμε για απελευθέρωση. Α πούμε, έχω ακούσει ένα τρομερό νούμερο ότι ο Ελλάδα έχει απελευθερώσει ήδη τα δύο τρίτα τη Ελλάδο. Τι λε, βρε, αδελφέ, σοβαρά. Δηλαδή, το πάω, καταστρέφω όλε τι υπόλοιπε αντιστασιακέ οργανώσει και καταλαβαίνω τα χωριά που πρόσκυνταν ε, σε αυτά σε, σε αυτές σημαίνει ότι έχω απελευθερώσει κάτι. Αλλά εντάξει, ναι, στο μυαλό πάλι της ελασίτικης βιβλιογραφίας, μιλάμε πάντα για βιβλιογραφία, εντάξει, στο μυαλό της ελασίτικης βιβλιογραφίας αυτέ, αυτές οι περιοχές ήταν κατηλημένες από την αντίδραση. Δηλαδή από όσους δεν ήταν σύμφωνοι με τη δημιουργία του λαϊκού κράτους το οποίο το είχαν ονομάσει εθνικό απελευθερωτικό αγώνα έτσι για να ακούγεται πολύ πιο ωραίο στην πλειοψηφία των ελασιτών που ήταν εθνικόφρονες. Συνεχίζουμε. Οι Άγγλοι αμέσω κατέλαβαν το κέντρο τη Αθήνα και στρατονίστηκαν στα στρατηγικά τη σημεία. Οι Άγγλοι κατέλαβαν το κέντρο τη Αθήνα. Βλέπετε, πώ αλλιώ θα χτίσουμε, είπαμε ουσιαστικά, τη ρητορική Αθήνα. Τώρα κολλάει με βάση, άμα δεν τα ξέρει όλα αυτά τα οποία είπαμε πριν, κολλάει τώρα. Α, οι Άγγλοι κατέλαβαν το κέντρο τη Αθήνα. Αφού μέσα υπήρχαν 1,5 εκατομμύριο Ελασίτε στην Αθήνα. Και από την επόμενη μέρα άρχισαν οι προκλήσει των τα ταγματασφαλιτών. Ε, he to εδώ πέρα γιατί οι τάγματα ασφαλίτες όταν έγινε η απελευθέρωση, τα τάγματα ασφαλεία ήταν μονάδε τη κατοχική κυβέρνηση, δηλαδή τη κυβέρνηση η οποία υπήρχε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια τη κατοχή και συνεργαζόταν με του Γερμανού και είχαν δημιουργηθεί με νόμο ε, το 1943. Donate. Χαίρετε Νίκο, δηλώνω ξανά το παρόν εδώ, πάμε δυνατά. Ω, oh, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σόκο PrimeGR. Να είσαι καλά. Το μουστάκι μου εκτιμεί πάρα πολύ τον Donate. Το λοιπόν, ε, είχαν δημιουργηθεί με νόμο το 1943 προκειμένου να μπουνε, να κάνουνε, να χρησιμοποιηθούν ως ανασχετικό όργανο εναντίον τη όλο και μεγαλύτερη αύξηση τη δύναμη του Ελλά. Εκεί μέσα τώρα, εντάξει, δεν θα κάνουμε εκπομπή για τα τάγματα βέβαια. Εκεί μέσα μπήκαν προφανώ και αντικομουνιστέ, αλλά μπήκαν πάρα πολλοί άνθρωποι των οποίων οι οικογένειε, οι αντιστασιακέ οργανώσει και οι περιουσίε είχαν καταστραφεί από τον Ελλά επειδή κατηγορήθηκαν ω μπασίστε και αντιδραστικοί. Και αυτό δεν το λέμε προφανώ εμεί, το λέει προφανώ η ίδια η βιβλιογραφία. Πάρα πολύ ωραίο βίντεο έχω κάνει όσον αφορά τα τάγματα ασφαλεία με τίτλο Τι ήταν τα τάγματα. όπου εκεί πέρα προφανώ όπω έχω πει κάθε φορά, κάτω στην περιγραφή, θα τα βάλω τα βίντεο και, σε, και, και στο πρώτο σχόλιο για να πάτε να τα δείτε. Αλλά στην περιγραφή κάθε βίντεο πάντα υπάρχει το κείμενο με τι παραπομπέ από τα βιβλία και τι σελίδε. Για να πάτε και να ελέγξετε εσεί οι ίδιοι ποιε είναι αυτέ οι πηγέ εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζουμε. Το αίμα των πρώτων νεκρών. Οπότε δεν υπάρχουν τάγματα ασφαλίτε. Εδώ ήθελα να καταλήξω. Και από την επόμενη μέρα άρχισαν οι προκλήσει των τάγματα ασφαλιτών. Δεν υπάρχουν τάγματα ασφαλίτε. Οι τάγματα ασφαλίτε είτε είχαν σκοτωθεί από τον Ελλάδα τη μάχη στην Πελοπόννησο, είτε πολύ απλά πιάστηκαν και βάλθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωση μόλι έγινε η απελευθέρωση. Και πάρα πολλοί από αυτού, επειδή η κατοχική κυβέρνηση του είχε πει ψέματα ότι αυτό το οποίο οργανώθηκε σε συμμαχία με τους Γερμανούς αυτή τη λυκοφιλία θα έλεγε κάποιος ε, είναι υπό την έγκριση της κυβέρνηση ε, κυβέρνησης της εξόριστης και υπό την έγκριση των Εγγλέζων οπότε μπείτε ρε παιδιά εντάξει δεν κάνετε κάτι κακό όταν όμως ήρθαν οι Εγγλέζοι και τους είπαν no no you stay τέλο πάντων και θα μπείτε μέσα στις ε, ε, για, να, για, να, δικαστείτε θα μπείτε στη στρατόπεδα συγκέντρους για να δικαστείτε πάρα πολύ αυτοί τρελάθηκαν Λέει, μα εμείς νομίζαμε κάνουμε καλό εν πάση περιπτώσει Φανταστείτε τώρα σε τι κατάσταση μιλάμε, ωραία τα οποία τάγματα στο όνομα αυτού του καλού είχαν κάνει και πάρα πολλές φαγές, έτσι γιατί τους στέλνανε οι Γερμανοί ήταν πολύ πιο αυστηροί και από τους Γερμανούς ε, στα ζητήματα των αντιπίνων εναντίον των χωριών τέλος πάντων ή των περιοχών που είχαν ονομαστεί επίσης από τους Γερμανούς ε, ως κομμουνιστές ωραία οπότε καταλαβαίνετε ότι παίχτηκε και ένα παιχνίδι διέρη και βασίλευε στην κατοχή. Αυτά όλα τα factions για να μπορούμε, αυτέ όλε τι ομάδε για να μπορέσουμε να τι αναλύσουμε, δεν μπορούμε να τι αναλύουμε με, ιδεολο, με, με ιδεολογικέ παροπίδε. Πρέπει να ανοίξουμε τόσο, πολύ, τόσο πολύ τι ιδεολογικέ μα παροπίδε, τόσο πολύ τα μάτια μα, που μπορεί μερικέ φορέ να γινόμαστε και δυσάρεστοι, αλλά καλύτερα δυσάρεστοι από το να λέμε ψέματα. Λοιπόν, ε, το αίμα των πρώτων νεκρών βάφει του δρόμου τη Αθήνα. Καταγράφονται καταγγελίε για άγρια τρομοκρατία, παράνομε συλλήψει, ξυλοδαρμοί, φοιτητών αμέσω μετά την απελευθέρωση. Σε ποιου αναφέρεται λοιπόν, εφόσον δεν μιλάμε για του τάγματα ασφαλίτε, ε, Ο όρο τάγματα ασφαλίτη τότε και γερμανοτσολιά ήταν σαν τον όρο μπασίστα σήμερα. Δηλαδή, όποιον, όποιον δεν γουστάρουν πάντων, οι διεθνιστέ τον έλεγαν τάγματα ασφαλίτη. Οι τάγματα λοιπόν τη τότε εποχή για του. Ε, για του σημερινού διεθνιστέ αλλά και για του τότε, άμα δούμε τη βιβλιογραφία, ήταν οι Χίτε. Ήταν η οργάνωση Χ. Η οργάνωση Χ, άλλο ένα θέμα το οποίο σηκώνει ένα ολόκληρο live και γι' αυτό, ήταν του Γεωργιού Γρήβα. ΕΟΚΑ, Κύπρο, αν θυμάστε τέλο πάντων. Η οποία οργάνωση βέβαια έχει μια πιο σκιώδη, εν πάση περιπτώσει, Δράση κατά την κατοχή. Θα κάνω συγκεκριμένο βίντεο για αυτήν την οργάνωση για να μιλήσουμε για τη δράση τη, διότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο debate. Αν ήταν όντω αντιστασιακή ή αν ήταν οργάνωση η οποία ήταν σύμμαχη των Γερμανών, έχω ακούσει και έναν πάρα πολύ αστείο όρο, ο οποίο έχει υποθεί και από έναν σοβαρό ιστορικό, εν πάση περιπτώσει, ότι ήταν η κούκλουξ κλαν τη κατοχή. Θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο όχι, όταν έρθει η στιγμή. Για τώρα να πούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι οι Χίτε ήταν εθνικιστέ οι οποίοι οι εθνικιστές δεν είχαν ένοπλο αγώνα εναντίον των κατακτητών στα βουνά και ουσιαστικά κάνανε σαμποτάζ σε, σε συνομιλίες με την εξόριστη κυβέρνηση στα αστικά κέντρα, κυρίως στην Αθήνα. Ε, και για να πετάξουμε και μερικά τσιτάτα έτσι ούτω ώστε για να δώσουμε περισσότερο εντυπωσιασμό στα λόγια μας, οι χείτες είχαν στείλει αντιπρόσωπο που συμμετείχε στις διαργασίες για τη δημιουργία της, εθνικής, ε, της κυβέρνησης εθνικής στο Λίβανο, ωραία με τη λεγόμενη συμφωνία του Λιβάνου. Επίση, οι Χίτε είχαν συνυπογράψει μαζί με άλλε αντιστασιακέ οργανώσει τη κατοχή, ε, νομίζω επίση το 1943, όταν είχε έρθει ένα Βρετανό μυστικό πράκτορα στην Αθήνα. Τι σα λέω τώρα, θα μου πείτε, αλλά εντάξει, αυτά είναι πολύ ψαγμένα. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει κάποιο να κάνει πολύ μεγάλη δουλειά μέσα στα αρχεία για να το. Για, για, για να μπορέσει να βρει αυτέ τι πληροφορίε, γιατί είναι άγνωστη ιστορία. Εντάξει, είχαν συνυπογράψει σύμφωνο που τίθενταν υπό την ε... Υπό την υπηρεσία των Εγγλέζων ότι θα βρίσκονται σε συνεργασία με αυτούς για να κάνουν ε, ε, δράσεις δολιοφθοράς. Αλλά συνάμα πως οι Ελασίτες έλεγαν ότι κάνουμε διμέτωπο αγώνα εναντίον των Γερμανών αλλά και εναντίον των Βρετανών έτσι έλεγαν και οι Χίτες κάνουμε διμέτωπο αγώνα εναντίον των Γερμανών τους κάνουμε δολιοφθορές ωραία αλλά και εναντίον μαντέψτε των Κομμουνιστών. Ωραία. Οπότε αυτό το οποίο συνέβη ήταν το εξή. Μόλι έγινε η απελευθέρωση, οι χείτε βγήκανε στου δρόμου και όλο αυτό το μίσο που είχε μαζευτεί κατά την κατοχή. Ε, μιλάμε για συγκρούση μοριών. Βασικά θέλω να κάνετε αυτό εικόνα. Συγκρούση μοριών. Βγαίνουν οι χείτε στου δρόμου, βγαίνουν οι ελασίτε, βάφουν με σπρέι του τείχου σαν το Σαν Αντρέα, α πούμε. Δεν ξέρω όσοι έχετε παίξει που πα και κάνει κατάληψη περιοχή γράφοντα το δικό σου γραφίτι στον τοίχο για να μαρκάρει την περιοχή σου. Πέφτουν μαχαιρώματα, βγαίνουν και πιστολίδια τέλο πάντων, ρίχνουν ένα στον άλλο σε αυτού αναφέρεται η συγγραφέα όταν λέει ταγμάτα ασφαλίτε. Αλλά δεν μπορεί να του πει ταγμάτα ασφαλίτε, γιατί πολύ απλά ήταν σε άλλο φάξον, ήταν σε άλλη ομάδα. Κώστα Κώστα, καλησπέρα από Κέρκυρα. Πάρα πολύ ωραίο το νησί σου Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω έρθει για εκδρομή. Είναι υπέροχο. Ειδικά η πλατεία, η κεντρική τη Κέρκυρα που έχετε εκεί πέρα στην πόλη είναι πάρα πολύ ωραία. Και έχετε πολύ ωραία κάστρα επίση. Ακρίε θάλασσε, αλλά ωραία κάστρα. Λοιπόν, Συνεχίζουμε αφού τα έχουμε αναφέρει και τούτα. Όπω είπα και πριν, θα προσπαθήσω η εκπομπή να είναι σύντομη για να μην κουράσουμε. Αλλά βλέπετε και εσείς ότι είναι πάρα πολλά τα πράγματα τα οποία μπορεί να πει κανεί. Γενικότερα, ε, α αφήσουμε τη δεκαετία του 40, αυτή η περίοδο 41 με 45 πάρα πολλά πράγματα. Γινόντουσαν τόσα πολλά γεγονότα ταυτόχρονα και τόσο περίπλοκη η βιβλιογραφική ανάλυση που κάποιο χρειάζεται, άνετα μπορώ να σα κάνω εκπομπή 10 ώρε να καθίσουμε εδώ να μιλάμε. Δηλαδή να ξεκινήσω τώρα, να πάτε για ύπνο, να έρθετε το πρωί και εγώ εδώ να είμαι. Καλησπέρα. Έτσι τα μάτια επίση. Ενεργά, ενεργοποιημένα. Λοιπόν. Χάχα χα σαν Αντρέα, γελάει ο Κώστη. Λοιπόν. 18 Οκτωβρίου 1944 φτάνει στην Ελλάδα η κυβέρνηση Εθνική Ενότητα υπό τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτό που λέγαμε. Μαζί φτάνει και ο Άγγλος στρατηγό Σκόμπι, αυτός που λέγαμε, Συμφωνία τη Καζέρτας. Αγγλικά στρατεύματα αποβιβάζονται στον Πειραιά. 5 5η Νοεμβρίου 1944, ο Παπανδρέου ανακοινώνει ότι την 1η Δεκεμβρίου θα διαλυθεί η Εθνική Πολιτοφυλακή του ΕΑΜ Στοπ! Εδώ υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία προφανώ και <laughs> τα παραβλέπουμε. Ω, oh, και άλλο τρένο, τρένο, έτσι οι τέτοιε, οι δωρεέ. Αντώνη Α. Του άφησε πόνο ο Γρήβα λόγω τη μάχη στο θυσίο. Θα φτάσουμε και στη μάχη, στο θησίο, το θυσίο, στη μάχη στο θυσίο, το οποίο θυσίο και κυριολεκτικά κάποιοι λένε μέχρι και η άμυνα όλων των Αθηνών κρατήθηκε από του χείτε. Ωραία. Κρατήθηκε από του χείτε. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Εφόσον θα μιλήσουμε για τα Δεκεμβριανά, για να εξηγήσουμε και γιατί τόσο μίσο προ του χείτε από του Ελασίτε, ούτω ώστε να φτάσουν σε σημείο να του πούν τάγματα ασφαλίτε. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα άλλη μια δωρεά έχουμε. Να τώρα ούτω ώστε να μην έχουμε διακοπή. General Αθανάσιο, στρατηγό Αθανάσιο. Καλησπέρα από Σέρε. Και οι Σέρε είναι ωραία πόλη, βέβαια δεν έχω έρθει ακόμα. Θέλω όμω να πάω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, General. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ευχαριστούμε για τη στήριξη. Λοιπόν, ε, μαζί αγγλικά στρατεύματα, μπλα μπλα Λοιπόν, πριν φτάσουμε όμω τον Νοέμβριο, εδώ πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Καταρχά, μέσα στην κυβέρνηση Εθνική Ενότητα, ωραία, συμμετείχε το ΕΑΜ. Είχε έξι ολόκληρου υπουργού. Οι έξι ολόκληροι υπουργοί δεν είναι λίγο πράγμα. Ωραία. Με αποτέλεσμα, όταν ο Γιώργο Παπανδρέου παίρνει αυτή την απόφαση, δεν λέω ότι συμφώνησαν αυτοί. Όχι, δεν θα πω κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό το οποίο θα πω είναι ότι συμμετείχαν μέσα στα δρόμενα οι ελασίτες. Δεν είναι ότι ξαφνικά, γιατί σας ξαναλέω, αυτό το κλίμα το οποίο θέλει να δοθεί η, η γράφουσα, Ωραία, είναι το εξή, ότι ενώ όλοι ήταν υπέρ του Ελλά, εμφανίστηκαν οι Βρετανοί από το πουθενά, άλλοι εξυπηρετιστέ εκεί, ήρθανε μέσα στην Αθήνα, κατέκτησαν την Αθήνα, φέρανε τον φυτευτό τον παπαδρέου και πολύ απλά τώρα παίρνουν αποφάσει ερήμην του Ελλά. Και κάτι πάρα πολύ, ίσω ακόμα πιο σημαντικό, ωραία, το οποίο δεν αναφέρεται μέσα και εντάξει, θα μου πείτε τι πιο σύνηθε να συμβεί, αλλά. Το έχω βάλει και στην περιγραφή. Από το 1943 ενημερώνομαστε από τον Γενικό Γραμματέα τότε του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννη Ιωαννίδη ότι είχε δημιουργηθεί σχέδιο κατάληψης των Αθηνών. Ήδη από τότε ετοιμαζόντουσαν οι κομμουνιστές, οι ελασίτες, μάλλον οι κομμουνιστές με τη βοήθεια του Ελλάς, χρησιμοποιώντα τον Ελλάς και θα πούμε γιατί λέμε χρησιμοποιώντα τον Ελλάς, ωραία, ε, και με ποιο τρόπο ουσιαστικά χειραγωγήθηκε ο Ελλάς από τους κομμουνιστές και οι, πατριώτε οι οποίοι ήσαν μέσα, για να πάρουν την Αθήνα. Και επίση, κάτι επίση πολύ σημαντικό, τι είπαμε πριν, η κυβέρνηση του βουνού. Εντό του 1944, δημιουργείται η ΠΑ. Ωραία. Για να δω, άμα τη λέω ακρι... σωστά, εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε ακριβεί 100%. Ε, να δω λίγο στις σημειώσει μου. Μάρτιος 1944. Ωραία. Η οποία ΠΑ ήταν η λεγόμενη κυβέρνηση του βουνού. Δηλαδή, ενώ οι Αλασίτες έχουν αποδεχθεί ότι θα μπουν στην κυβέρνηση Εθνική Ενότητα με τη συνθήκη του Λιβάνου με τη συμφωνία του Λιβάνου. Καπάκια φτιάχνουν και τη δικιά του κυβέρνηση του βουνού. Έτσι να υπάρχει μωρέ, ωραία. Η οποία ήταν κανονική κυβέρνηση, είχε κανονικού υπουργού, είχε κανονικό στρατό που ήταν ο αντάρτικο στρατό του Ελλά. Ενώ έπειτα επί επίση, και τώρα ερχόμαστε εδώ, συμφώνησαν πριν γίνει η απελευθέρωση να, υπο, να μπουν υπό τι διαταγέ του συμμαχικού στρατηγίου με τη συμφωνία τη Καζέρτα. Έρχονται και λένε όχι. Εμεί δεν θα αφοπλιστούμε. Γιατί το πρόβλημα αυτό ήταν αυτή τη στιγμή. Ότι η ελασίτικη βιβλιογραφία προάγει το εξή. Ότι εμά μα ζητήσανε να αφοπλιστούμε όπω προφανώ θα αφοπλιστούν όλε οι υπόλοιπε αντάρτικε και ένοπλε ομάδε για, για να δημιουργηθεί ένα ε, κοινό. Ε, ένα κοινό εθνικό στρατό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε κράτο με 10.000 αντάρτικε ομάδε οι οποίε μπορούν να κάνουν και πόλεμο ανάμεταξύ του. Πρέπει να φτιάξουμε στρατό. Για να φτιαχτεί ο στρατό πρέπει να αφοπλιστούμε. Αλλά, λένε οι Ελασίτε, πρώτα θέλουμε πριν αφοπλιστούμε να τιμωρηθούν οι εχθροί του λαού, δηλαδή οι ταγματασφαλίτε, οι μαυραχωρίτε και οι συνεργάτε των Γερμανών και συνάμα. Επειδή αισθανόμαστε ότι κινδυνεύουμε από τους Ακροδεξιούς τους οποίους κυνηγούσαμε στον κατοχικό εμφύλιο και εναντίον ε, των εθνικοφρόνων να τους πούμε εν ολίγης ε, Ακροδεξιούς τους λέγανε οι Αλασίτες, των εθνικοφρόνων θα πούμε εμείς προφανώς ε, Τους κηρύξαμε τον πόλεμο γιατί δεν ήταν μαζί μας, ωραία Επειδή αισθανόμαστε ότι αυτοί ε, φανταστείτε θα, θα σηκωθούν μια μέρα και θα πούνε ήρθε η ώρα να πληρώσετε για ό,τι έχετε κάνει Δεν θέλουμε να αφοπλιστούμε Γι' αυτό τον λόγο εδώ πέρα λέει θα διαλυθεί η εθνική πολιτοφυλακή του ΕΑΜΕΛΑΣ. Δεν θα διαλυόταν μόνο ο ε. ΕΑΜΕΛΑΣ. Θα διαλυόταν ο ΕΔΕΣ, ο οποίο είχε περιοριστεί στην Ήπειρο επειδή του έκανε επίθεση ο ΕΛΑΣ. Θα διαλύονταν όσε αντιστασιακέ οργανώσει είχαν απομείνει. Ε. Και οι υπόλοιπε ομάδε τέλο πάντων οι στρατιωτικέ, όπω για παράδειγμα ήταν τα, η ορεινή ταξιαρχία, η οποία θα ερχόταν από τη Μέση Ανατολή που πολεμούσε εκεί. Ήταν από στρατιώτε οι οποίοι είχαν καταφύγει εκεί. Λοιπόν. 10 Νοεμβρίου 1944 φτάνει στην Αθήνα η ορεινή ταξιαρχία. Αυτό που λέγαμε, αποστολή σύμφωνα με τον Τσόρτσιλ, μη διστάσει να ανοίξει πυρ αν αυτό είναι απαραίτητο. Γιατί το λέει αυτό εδώ πέρα ο Τσόρτσιλ, Γιατί οι άλλοι ήδη είχαν αρχίσει να κάνουν νερά. Ήδη υποπτεύονταν τέλο πάντων οι δυτικοί ότι αυτοί δεν θέλουν τόσο πολύ να συνεργαστούν όσο να κάνουν εξέγερση και να πάρουν την εξουσία Ωραία. Και θα πω γιατί ουσιαστικά λέμε να πάρουμε την εξουσία, η οποία είναι και άποψη φίλων μου, κομμουνιστών, ιστορικών, με του οποίου συζητάω αυτά τα πράγματα και μου λένε, έλα Νίκο τώρα μεταξύ μα. Προφανώ και θέλαμε να πάρουμε την εξουσία το Δεκέμβριο. Και αυτό το λέω γιατί μετά θα δείτε ότι υπάρχει από την ελασίτικη, επικρατούσα τουλάχιστον βιβλιογραφία, ότι σκοπό είναι να πάρουμε την εξουσία. Εξαναγκαστήκαμε να κάνουμε σύγκρουση με του Βρετανού, γιατί οι Βρετανοί μα επέβαλαν τον εμφύλιο πόλεμο. Ωραία. Με ποιο τρόπο γίνεται αυτό όταν κάνει όλε τι προηγούμενε συμφωνίε, αλλά και συνάμα προσπαθεί να χτυπήσει πισόπλατα αυτού με του οποίου τι έχει κάνει. Δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με του φίλου μου πάντω γιατί είναι τίμη. <laughs> <timy. laughs> Ωραία. Α το πούμε έτσι. Τίμη και με τι πηγέ και με τον εαυτό του. <laughs> λοιπόν. Ε, μ, κάτι άλλο. Μισό λεπτάκι να δω εδώ λίγο στι πηγέ μου. Μήπω έχω ξεχάσει κάτι να σα πω έτσι. Κανένα πιασάρικο τέλο πάντων. Κάτι ωραίο το οποίο είναι καλό να ξέρετε. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ε, α, έχουμε και λέμε. Ο τότε Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, άμα θέλουμε δηλαδή να υποστηρίξουμε προφανώς ε, την ε, πλευρά, για ποιο λόγο μιλάμε για κατάληψη της εξουσίας, εντάξει. Αυτά θα μας βοηθήσουν σε αυτό, σε αυτό μάλλον θα μας βοηθήσει ε, ο ίδιος ο τότε Γενικός Γραμματέας του Κουκουέ, ο Ιωαννίδης, ο, οποίο οποίος λέει από τον Αύγουστο, στα υπομνημονεύματά του έτσι, από τον Αύγουστο οι Κουκουέδες αποφάσισαν σε συνειδριάσεις του να μπουν στη κυβέρνηση του Παπανδρέου προσχηματικά για να πιάσουν τους Άγγλους στον ύπνο. Ωραία, μιλάμε για το 1943, η συμφωνία του Λιβάνου. Επίση, τον Αύγουστο δόθηκε εντολή στο Γενικό Στρατηγείο του Ελλά, λέει ο Ιωαννίδη, να στείλει διαταγέ σε όλε τι μονάδε να πάνε στην Αθήνα, όπου θα δινόταν η τελική μάχη. Και εδώ μιλάμε για το 1944. Ωραία. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Είναι βιβλιογραφία τη άλλη πλευρά. Δεν χρειάζεται να, 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 κάτσω και να ψάξω μέσα στα μυστικά αρχεία του Βατικανού, ώστε να τα ανακαλύψω. Ωραία. Ε, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Προφανώ, πολύ σημαντικό να αναφέρουμε επίση και για τη λεγόμενη συμφωνία των ποσοστών που είχε αποφασιστεί λίγο πριν να απελευθερωθεί η Ελλάδα, νομίζω αρχέ του Οκτωβρίου, στι 9 Οκτωβρίου, ναι, εδώ το έχω σημειώσει, ότι η Ελλάδα δινόταν μεταξύ. Αυτή η συμφωνία έγινε στη Μόσχα μεταξύ Τσόρτσιλ και Στάλιν, Σοβιετικών και Εγγλέζων, και είχε αποφασιστεί μεταξύ άλλων που συμφώνησαν πώ θα χωρίσουν τον κόσμο σε σφαίρε επιρροή, ότι η Ελλάδα θα δοθεί κατά 90% στου Βρετανού και κατά 10% στου Σοβιετικού. Αυτό το 10% των Σοβιετικών στην Ελλάδα θα ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ωραία. Ε, μ, λοιπόν ε, και μετά πριν πάμε στη σύγκρουση, να απαντήσουμε και σε μερικά ακόμα ερωτήματα, τα οποία είναι έτσι ωραία και ενδιαφέροντα, τα οποία θα προκύψουν προφανώ και δεν θέλω να τα αφήσω έτσι στο φλου. Πόση ώρα είμαστε μέσα στην εκπομπή, ε, Α, σε λίγο κλείνουμε μια ώρα. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Είμαστε, είμαστε μέσα στα κομπλέ ιστορικά, στα χρονικά μα πλαίσια. Έχουμε και λέμε. Υπάρχει ερώτηση. Ωραία, καλά τα λε, Βρέμου, στα καλή. Για ποιο λόγο τότε οι Ελασσίτε δεν μπήκανε πρώτοι μέσα στην Αθήνα και απευθεία να συγκρουστούν με του Βρετανού και περιμέναν να έρθουν οι Βρετανοί, να έρθει και η αντίδραση από τη Μέση Ανατολή, να απελευθερώσουν και τα τάγματα και να συγκρουστούν έτσι να γίνει η τελική μάχη τη Αθήνα. Γιατί εξ αρχή δεν του δώσανε πόδι. Σε αυτό απαντά ο Χαριτόπουλο, ο οποίο έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που μου αρέσει. Το έχω εδώ. Είναι ο Άρης ο αρχηγός των Ατάκτων. Ίσως το έχετε δει κάποιοι, ο γκόδε τέλο πάντων. Βι 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 βιογραφία του Άρη Βελουχιώτη. Και λέει το εξή: Απαντάει δηλαδή σε αυτή την ερώτηση. Διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έμεινε πιστό στη Σοβιετική γραμμή να κυριαρχήσει στην Ελλάδα η Αγγλία. Η καθοδήγηση. μετά από την Συμφωνία των Ποσοστών έγινε η απελευθέρωσή μας, αν θυμάστε η καθοδήγηση του Κομμουνιστικού Κόμματο, σε προφανή διάσταση με αμύτε ελασίτε και με το σύνολο των δικών του οπαδών, θυσιάζει τα όνειρά του στα άμεσα συμφέροντα τη Σοβιετική Ένωση στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό λέει ο Χαριτόπουλο. Ωραία. Κάτι το οποίο με καλύπτει προσωπικά, αλλά εδώ έρχεται κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Τι θα γινόταν αν σα έλεγα ότι για τη λεγόμενη συμφωνία των ποσοστών οι Έλληνε κομμουνιστέ μάθανε. Όχι, μετά, πριν τα Δεκεμβριανά, όχι μετά τα Δεκεμβριανά, μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Μετά το συμμορήτο πόλεμο το 1952 και αφού είχαν φύγει ως πολιτικοί εξόριστοι στο Ανατολικό Μπλοκ μάθανε τι είχε γίνει τότε. Και έρχεται εδώ πέρα το ερώτημα. Μήπως οι Σοβιετικοί αξιοποίησαν τον Ελλάς σαν αντιπερισπασμό εναντί των Βρετανών ούτω ώστε να τους δώσουν ένα χτύπημα, ένα μάθημα επειδή οι Βρετανοί είχαν επιτρέψει στους Γερμανούς να φύγουν απειρόβλητοι από την Ελλάδα για να μείνουν ως μπλόκο στους Σοβιετικούς οι οποίοι προήλαβναν από την Ανατολή. Για ποιο λόγο να μην το ξέρουνε. γιατί δεν το ξέραν οι Έλληνες κομμουνιστές. Ο Χαριτόπουλος λέει ότι το προφανές είναι ότι οι Ελασίτες κάνανε, ακολούθησαν τα, τις εντολές της Σοβιετικής Ένωσης επειδή το ξέρανε. Εγώ δεν λέω ότι δεν ισχύει αυτό που λέει ο Χαριτόπουλος. Άνετα μπορεί να ήρθε εντολή από τη Σοβιτική Ένωση ότι κοιτάξτε να δείτε κάντε αυτό που κάνετε, κάντε αυτό που σκέφτεστε να κάνετε, αλλά δεν τους είπε κανείς ότι θα μείνουν μόνοι. Και θα σας πω ποια ήταν αυτή η εντολή. Um, και θα χρησιμοποιήσουμε εδώ πέρα ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο λέγεται «Άκρος Απόρριτο». Τα είναι ουσιαστικά τα αποκρυπτογραφημένα πλέον τελεσίγγραφα Τη ε, πρώην Σοβιετική Ένωση, όπου μέσα μιλάνε και για τα Δεκεμβριανά και για το Συμμόρικο Πόλεμο. Πάλι σα λέω, δεν είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο. Δεν θυμάμαι που έχω το βιβλίο. Τώρα κοιτάω στην άλλη μου βιβλιοθήκη. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Ναι. Δεν θυμάμαι όμω σε ποιο ράφι το έχω. Τέλο πάντων, ε, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι του. Ε, έχω σημειώσει εδώ πέρα Νικόλαο, νομίζω, του Νίκου Παπαδάτου. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. όπου από μέσα θα το αξιοποιήσουμε ώστε να δούμε από τη ρωσική πλευρά τι μα λέει για τα πράγματα. Ε, και μας λέει το εξής, κάτι το οποίο επίσης στην ελληνική βιβλιογραφία για κάποιο λόγο δεν είναι καθόλου γνωστό. Και λέει το εξή. Στο τέλο του Ιουλίου του 1944, ρωσική στρατιωτική αποστολή υπό τι διαταγέ του αντισυνταγματάρχη Ποπόφ, διαβάζουμε από τα ρωσικά αρχή αυτή τη στιγμή, έφτασε στην ορεινή περιοχή τη κατεχόμενη από τον εχθρό Ελλάδα, Δυτική Θεσσαλία, ελεγχόμενη εκ του Ελλά. Ο Ποπόφ είχε ασύρματη επικοινωνία, Ιούλιο 44 ακόμα κατοχή έχουμε. Ο Ποπόφ είχε ασύρματη επικοινωνία με τη Μόσχα συνεχώ. Λέγεται μάλιστα πω χάρη σε δική του παρέμβαση του ΕΑΜ έμεινε πιστό στην κυβέρνηση Παπανδρέου. Βλέπετε. Οπότε αρχίζουν τα κομμάτια του puzzle και ενώνονται κάπω. Ωραία. Και για να διορθώσουμε μετά και τις ημερομηνίε, 12 Οκτωβρίου που φεύγουν οι Γερμανοί, 15 φτάνουν οι Βρετανοί, γίνονται δεκτοί απελευθερωτές και στις 18 Οκτωβρίου έρχεται ο Γιώργος Παπανδρέου στην Αθήνα. Για να μπορέσουμε λίγο να ενώσουμε το timeline με τις σημειώσεις και με αυτά τα οποία λέμε με βάση το άρθρο. Ε, για να δούμε κάτι άλλο που έχω δώσει στις σημειώσεις. Mm, ωραία, δεν έχω τίποτα άλλο σημειώσεις. Πάμε πίσω εδώ. Πάμε πίσω στο άρθρο μας. 30 Νοεμβρίου 1944. Ο Παπανδρέου βγάζει διαταγή που καθορίζει τις ημερομηνίε διάλυση του Ελλά και τη πολιτοφυλακή, χωρί να έχει λυθεί ε, μαζί με του υπουργού τη αριστερά το πρόβλημα των ενόπλων δυνάμεων τη χώρα. Η λύση η οποία υπήρχε από τον Παπανδρέου, και αυτή η οποία ήταν και ε, Λάθο ξέραν για τη συμφωνία, διάβασε το Σβαρνού του Μέρτζου. Το έχω Δημήτρη το Σβαρνού του Μέρτζου. Ε, εγώ σου λέω εδώ πέρα με βάση τι δικέ μου τι πηγέ ότι δεν ξέρανε πριν το 1952 για τη συμφωνία αυτή. Ωραία. Ε, αυτό το, το γεγονό ότι δεν το ξέρανε, αν με καλά, η πηγή είναι. Ένα λεπτάκι δώσε μου μόνο. Ε, η πηγή πρέπει να είναι. 29. Ε, πρέπει να είναι από το ευτυχώ ιτηθήκαμε σύντροφοι του Λαζαρίδη. Ωραία. Δεν μιλάω για, για, τον, για τον εμφύλιο που εκεί πέρα όντω του είπαν μη κάνετε εμφύλιο και αυτοί πήγανε και το κάνανε. Μιλάμε τώρα για τα Δεκεμβριανά. Ωραία. Λοιπόν. πού ήμασταν. Α, ah, ναι, ήμασταν στο άρθρο. Ε, υπήρχε η εξή λύση. Ότι τα τάγματα είτε πολύ απλά θα του πιάνανε, είτε θα πηγαίνανε στα σπίτια του και θα παραδεινόντουσαν. Θα λέγανε ότι εγώ ήμουνα στα τάγματα, εν πάση περιπτώσει, και θα περνούσαν από δίκη. Ε, με βάση τα ποσοστά, τα κοινωνιολογικά ποσοστά που έχουμε αφού τελείωσε η ιστορία τη κατοχή και τη αντίσταση κτλ., στην Ελλάδα δεν υπήρχε μεγαλύτερο ποσοστό αυτό που λέμε δοσιλόγων, δηλαδή ανθρώπων οι οποίοι συνεργάστηκαν με κάποιο τρόπο με του κατακτητέ, από ότι υπήρχε σε άλλε χώρε και ούτε μικρότερο ποσοστό τιμωρήθηκε από ό,τι τιμωρήθηκε σε άλλες χώρες. Μάλιστα, ήδη κατά τις πρώτες μέρες της κατοχής, αν πάρα πολλοί μαυραγορείτες και τα λοιπά δεν είχαν δολοφονηθεί από τον ίδιο το λαό, ο οποίος ήθελε να πάρει εκδίκηση, πολύ απλά έγιναν δικαστήρια και πάρα πολλοί μπήκαν στη φυλακή είτε απλά εκτελεστήκαν επί τόπου. Το ίδιο ισχύει και για τους κατοχικούς πρωθυπουργούς, εντάξει. Ε, το θέμα όμως είναι ότι αυτό που είπαμε ότι έπρεπε να αφοπλιστούν οι δεν κάλυπτε τον Ελλάς. Δηλαδή φαίνεται εδώ πέρα ξεκάθαρα από τη βιβλιογραφία που έχουμε ότι οι ίδιοι προσπαθούσαν και προωθούσαν τεράστιες απαιτήσει, είτε μέχρι να αποφασίσουν με τη βοήθεια των ανατολικών τους φίλων τι θα κάνουν είτε πολύ απλά θέλανε σόνι και καλά να καταλάβουν την εξουσία αλλά δεν ήταν απολύτως αποφασισμένοι αν θα μπορέσουν να το πετύχουν Ωραία. που είπαμε για ποιο λόγο δεν έγινε στην αρχή Ωραία. όσο προχωράμε όμως ο Ποπόφ τη Σοβιετική Αποστολή, αυτό ο σκιερός, μυστήριο τύπο, για τον οποίο δεν, δεν, ακούμε γενικότερα σε ντοκιμαντέρ. Ωραία κούπα έχω, ε. Αυτό κάνει πραγματάκια στι στις, ε, στις σκιέ. Και προφανώ ε, δεν, δεν, αναφερόμαστε καθόλου γιατί δεν ξέρω. Ε, στι 1 Δεκεμβρίου του 1944 παρετούνται από την κυβέρνηση όλοι οι υπουργοί τη αριστερά. Παρετήθηκαν. Το ΕΑΜ απίφθινε έκκληση στι σύμμαχε δυνάμει πω ο Ελλά είναι ο μοχλό στη χώρα και κατήγγειλε την παρέμβαση του αρχιστρατήγου Σκόμπι. Ενώ η κυβέρνηση ισχυρίζεται πω η χωροφυλακή αφοπλίζεται και διαλύεται, αντίθετα εξοπλίζεται συστηματικά και ασκείται στη χρήση όπλων και όλμων. Ε, ενώ ζητούν να αφοπλιστεί ο Ελλά, δεν διαλύουν τον ΕΔΕΣ, την ορεινή ταξιαρχία, τον ιερό λόγο και άλλου σχηματισμού τη Μέση Ανατολή. Εντάξει, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω επιχείρημα και από την απέναντι πλευρά ότι ενώ ο Ελλά ζητεί να διαλύσουμε αυτέ τι οργανώσει, δεν διαλύεται ο ίδιο. Δεν θέλανε απλά να βρεθεί μια λύση. Ωραία. Δηλαδή και μεν και είχαν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, ε, το λένε, υποψιασμού ο ένα για τον άλλο να, ότι αν εγώ αφήσω πρώτο τα όπλα, εκείνο θα με χτυπήσει, και αν εκείνο αφήσει πρώτο τα όπλα, εγώ θα τον χτυπήσω. Σκεφτόταν ο απέναντι. Ε, που σχεδόν τα πράγματα, άμα δεν έμπαινε κάποιο τρίτο μέσα, κάποιο ισχυρό για να έλεγε σταματήστε, αφήστε όλοι τα όπλα, μόνοι μα δεν μπορούσαμε να το λύσουμε και φυσικά είδαμε για ποιο λόγο δεν μπορούσαμε να το λύσουμε. Πάγιο αίτημα του Κουκουέ ήταν να γίνει αφοπλισμό καθώ και των πεπτοφαλαγκητών και των συνεργατών των κατακτητών. μπλα μπλα μπλα. Ε, Μέρε πριν γίνονταν μαζικέ διαδηλώσει με δεκάδε χιλιάδε λαού, με συνθήματα. Όπω oh, έχουμε δωρεά, Τζόνι Ελ. Συγχαρητήρια για την καλή δουλειά. Νάσκαλα, Τζόνι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Το εκτιμώ. Ε, πριν προχωρήσουμε όμω, επειδή συνάμα προσπαθώ να θυμηθώ σφίνα, τι μπορεί να μπει και από τι υπόλοιπε σημειώσει που έχω εδώ πέρα, που σημειωτέων είναι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε αναλύσει. Είναι από το βίντεο τα Δεκεμβριανά 1944, ένα προς, κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που έφτιαξα, 50 λεπτό, όπου είναι μέχρι σήμερα τουλάχιστον έτσι από ό,τι έχω δει ότι κυκλοφορεί εκεί έξω, η πιο συμπληρωμένη οπτικοακουστική, σε βίντεο δηλαδή, ανάλυση των Δεκεμβριανών. Ωραία, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα είναι εκεί. Θα το βάλω και αυτό κάτω στην περιγραφή. Τώρα μείνετε εδώ πέρα να τα πούμε μαζί μας. Λοιπόν, <Σελίδι> <σχει> <σχει> ε, παρεπιπτόντως αυτό το οποίο λέει το άρθρο ότι συνάμα ενώ μιλούσε και η κυβέρνηση, εκπαίδευε ακόμα περισσότερο κόσμο στα όπλα εναντίον των Ελαστών, ισχύει, γιατί πολύ απλά είχαν ζητήσει και από του Εγγλέζου βοήθεια οι κυβερνητικοί. Και οι Εγγλέζοι απάντησαν ότι μπορούμε να δώσουμε μόνο 30.000 στολέ, ενώ υπολογιζόταν ότι για να χτυπήσουν του ε, αξίσου κάπου 30.000 Ελασίτε που βρισκόντουσαν γύρω και μέσα στην Αθήνα, δηλαδή που θα αξιοποιούνταν για τη σύγκρουση, χρειαζόντουσαν τουλάχιστον 100.000 στρατιώτε. Οπότε. Ήδη είχαν αρχίσει και οι άλλοι να κάνουν τι πονηριέ τους. Να φυλάνε τα, τα νότα τους ας πούμε. Καλησπέρα Νίκο. Καλησπέρα Κώστα Ε, Δεν είναι ωραία. Αυτά τα έχουμε πει. Αυτά τα έχουμε πει. Τα έχουμε πει. Mm. Εδώ κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλοι γνωρίζετε ότι κατά τον Εμφύλιο Πόλεμο έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στα πράγματα ε, της τη σύγκρουση αυτή μεταξύ κομμουνιστών και εθνικοφρόνων οι προ-σοσιαλιστικέ δημοκρατίε. Δεν μιλάμε για τη Σοβιετική Ένωση, μιλάμε για Ιουγκοσλαβία, Αλβανία και Βουλγαρία. Δεν ήταν η πρώτη φορά λοιπόν που είχαν παίξει αυτή ρόλο εκεί πέρα. Ωραία, διότι ο Τίτο, ο γνωστό σε όλου μα ε, Τζόζεφ Μπρο, τέλο πάντων ο Τίτο, ο στρατάρχη μα. Πρόλαβε και μπλέχτηκε ήδη από στα ζητήματα των ελληνικών εμφυλιοπολεμικών συγκρούσεων για δικούς τους σκοπούς, για αποσταθεροποίηση της χώρας και να αποσπάσει είτε αυτός ή τη Βουλγαρία, τη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη. Ωραία αυτό το πολυπόθετο κομμάτι. Ε, ζητήθηκε μάλιστα βοήθεια, μια και είπαμε για την κυβέρνηση, να πούμε και για τους κουκουέδες. Ζητήθηκε βοήθεια από, από τους Ιουγκοσλάβους, από τους κουκουέδες. Οι κουκουέδες ζήτησαν βοήθεια από τους Ιουκουσλάβους και ο Τίτο αυτό το οποίο είπε ότι δεν μπορούμε τώρα να βοηθήσουμε σύντροφοι, αλλά Μόνο ο λαός είπε μπορεί να διαλέξει που θα πάει. Ωραία. Αυτά πάλι από τα ρωσικά αρχεία. Όμορφα. Ε, αυτά τα είπαμε. Και επίσης, πριν πάμε στο Νοέμβριο, να πούμε και το εξής. Στις 8 Νοεμβρίου, κάτι το οποίο δεν αναφέρεται μέσα στο άρθρο, ο Άρης Βελουχιώτης απευθύνεται στο πολιτικό γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος και ζητά άμεση δράση κατά των κυβερνητικών δυνάμεων και των Άγγλων. Και η επιθυμία του δεν θα αργήσει να υλοποιηθεί. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ότι πολύ πριν φτάσουμε σε αυτό έτσι όπως μας το παρουσιάζει εδώ πέρα το άρθρο ότι «Αχ, αμάν, 1η Δεκεμβρίου παρετούνται οι υπουργοί γιατί ο κακός Παπανδρέου και οι κακοί Εγγλέζοι κάναν κακά πράγματα», ο Βελουχιώτης ήδη είχε βγάλει την απόφαση ότι παιδιά να μπούμε να τους πετσοκόπους που με να τελειώνουμε με πάση περιπτώσει. Αλλά ακόμα του λέγανε «Στάσου Άρη, περίμενε». Και ε, πάμε τώρα στον Popoff αυτό που είπαμε. Και πάμε πάλι στο ευτυχώ ιτηθήκαμε σύντροφοι. Επίση πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Και λέει το εξή. Τώρα βάζουμε στην ανάλυση μα και αυτό το βιβλίο. Και διαβάζουμε εκεί πέρα ότι. Ο Γιάννη Ιωαννίδη, ο γενικό γραμματέα, βρισκόταν στο νοσοκομείο ενώ γινόταν όλε αυτέ οι διεργασίε. Ήταν αρρωστούλη. Ωραία. Και ήρθε να τον δει Ποπόφ στο νοσοκομείο. Και έχουμε το εξή. Ο Γιάννη Ιωαννίδη, διαβάζουμε, γράφει στα απομνημονεύματά του, από τα του, απομνημονεύματα του, του Ιωαννίδη τα ξέρουμε αυτά ότι μάλιστα η απόφαση για ρήξη ελήφθη ήδη από τις 17 με 18 Νοεμβρίου. Δεν θυμάται ακριβή ημερομηνία. Όταν βρισκόταν στο νοσοκομείο και τον επισκέφτηκαν τα υπόλοιπα μέλη του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ. Διαβεβαιώνει ότι υπάρχει η απόφαση και πως ακόμα και ο Ποπόφ γνώριζε το τι θα κάνει το ΚΚΕ. Γιατί του το διαβεβαίωσε ο ίδιος ο Ιωαννίδης. Α, ah. πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα πράγματα. Συνεπώ, καταλήγει ο Λαζαρίδη, το αίμα που χύθηκε στι 3 Δεκεμβρίου του 1944 ήταν η αφορμή και όχι η αιτία που ξέσπασαν τα Δεκεμβριανά. Δηλαδή ότι όλη αυτή η ρητορική τη ελασίδικη βιβλιογραφία, ότι αμάν και μα έσυραν στον εμφύλιο και οι Εγγλέζοι και ο ξένο παράγοντα και αυτό, αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώ. Έτσι κι αλλιώ. Έτσι κι αλλιώ θα γινόταν. Είτε ερχόταν ο Darth Βέιντερ στην Ελλάδα για να καταλάβει την Αθήνα. Είτε ερχόταν ο Μάμρα ο Παντοτινός και οι σκοτεινέ δυνάμει του κακού, πάλι θα έψαχναν οι Ελασίτε μια αφορμή ούτω ώστε να κάνουν τη σύγκρουση. Γιατί η σύγκρουση είχε αποφασιστεί από πριν, όπω μα διαβεβαιώνει ο Ιωαννίδη. Και ω εκ τούτου, ο Ιωαννίδη ομολογεί ότι το Κούκουε πήγαινε στο Δεκέμβρη προμελετημένα για να δώσει αφορμή και να αρχίσει ο εμφύλιο. Τώρα, το ποιο θα πυροβολούσε πρώτο δεν είχε και πολύ μεγάλη σημασία, που θα δούμε μετά πώ έγινε και αυτό και έγινε όλο αυτό το μπάχαλο και ξέσπασε η σύγκρουση. Εκείνε τι μέρες στο νοσοκομείο, όπω είπαμε, πήγε να δει τον Ιωαννίδη και ο Σοβιετικό Απεσταλμένο Ποπόφ. Γράφει ο Λαζαρίδη. Το ποιο έδωσε το πράσινο φω, γιατί εδώ πέρα πάλι, οκ, okay, τα απαντάμε αυτά. Άρα ο ένα γνώριζε, ο άλλο γνώριζε, αλλά προχωρούμε. Όμω, και πάλι έρχεται η ερώτηση. Ο Ποπόφ συμφώνησε με αυτό το οποίο πήγε να κάνει το κουκουέ. Ήταν σύμφωνο. Πάμε να δούμε. Το ποιο έδωσε το πράσινο φω για το Δεκέμβρη είναι άγνωστο. Αυτό που ξέρουμε, σημειωτέω να πούμε ότι ο Λαζαρίδη δεν είναι τυχαίο. Εδώ έχω το βιβλίο. Ήταν σύντροφο του Μπελογιάννη, του Νίκου του Μπελογιάννη. Ωραία. Απλά δεν εκτελέστηκε γιατί ήταν ανήλικο όταν πιάσανε τον Μπελογιάννη. Έχουμε κάνει βίντεο για την υπόθεση Μπελογιάννη. Θα μπείτε να το δείτε και αυτό μετά. Τώρα είμαστε live. Το ποιο έδωσε το πράσινο φω για το Δεκέμβρη είναι άγνωστο, λέει ο Λαζαρίδη. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι όταν ο Popov ρώτησε τον Ιωαννίδη στο νοσοκόμειο τι θα γίνει, ο Ιωαννίδη του απάντησε ξεκάθαρα ότι θα επέλθει σύγκρουση. Δεν ξέρουμε το μορφασμό που μπορεί να έκανε ο Popov, αλλά αυτό γίνεται ξεκάθαρο αν λάβουμε υπόψη το Δεκέμβρη. Αυτή είναι η άποψη του Λαζαρίδη. Άρα οι Σοβιετικοί έδωσαν το πράσινο φω και οι κουκουέδε το έπραξαν χωρί να το συζητήσουν. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε μια Σοβιετική Ένωση που στην αρχή δεν θέλει τη σύγκρουση. Μετά τελικώ την αποφάσισε και θα πούμε γιατί, για να χτυπήσει του Εγγλέζου έμεσα. Ζήτω Darth Vader, Κρυ, ζήτω. <laughs> Ωραία. Και μετά έχουμε πάλι του Σοβιετικού, οι οποίοι δίνουν το πράσινο φω. Τώρα, όταν λέγει αμορφασμό, προφανώ ο, ο Ποπόφ δεν του είπε κάτι, ή τουλάχιστον δεν μα έρχεται εμά με βάση τι πηγέ ότι ανα... αναφέρθηκε κάτι, του είπε ναι, τα βάρη προχωρήστε. Ωραία. Ενδεχομένω να του έκανε κανένα μορφασμό, να του έκανε κανένα Ωραία. Go εν πάση περιπτώσει, πήγαινε και έληξε εκεί πέρα η συζήτηση. Ωραία, δηλαδή τα ευκόλω εννοούμενα παραλείπονται. Και θα μα βοηθήσει λίγο ακόμα ο Λαζαρίδης να μα πει το εξή. Για ποιο λόγο πρόδωσαν οι σύμμαχοι του συμμάχου έτσι ενώ ο πόλεμο ακόμα κρατούσε. Κάτι ενδιαφέρο, ένα ενδιαφέρον fact, -fact τη ιστορία είναι ότι τον Δεκέμβριο του 1944 οι μόνε συμμαχικέ δυνάμει οι οποίε χτυπήθηκαν με άλλε συμμαχικέ δυνάμει ενώ ακόμα ο Αυστριακό Ζωγράφο ζούσε και βασίλευε στη Γερμανία ήταν οι Ελασίτε. Σκεφτείτε λίγο. Με βάση τη συμφωνία τη Καζέρτα, όλε οι αντάρτικε ομάδε τέθονταν υπό τον έλεγχο των Βρετανών. Και ήρθαν οι Βρετανοί και οι Ελασίτε του χτύπησαν. Ενώ ο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ακόμα πάει. Ωραία. Έχουμε ακόμα μισό χρόνο μέχρι να τελειώσει ο Δεύτερο Παγκόσμιο. Μισό και λίγο παραπάνω. Την απάντηση λοιπόν για ποιο λόγο αποφασίστηκε αυτό το πράγμα την δίνει ο υπουργό Πολεμικής Παραγωγής του Χίτλερ ονόματι Albert Σπέρ το, σε άρθρο του που δημοσίευσε στο, στην εφημερίδα Βήμα στι 13. Σεπτεμβρίου του 1976, πολύ μετά τον πόλεμο. Αναφέρει πω οι Βρετανοί είχαν κάνει συμφωνία το 1944 με του Γερμανού να υποχωρήσουν από την Ελλάδα χωρί να ενοχληθούν από τα στρατεύματα των συμμάχων. Συνεχίζουμε. Και, και εξηγεί ο Λαζαρίδη. Ο στόχο των Βρετανών ήταν προφανή. Η νίκη των συμμάχων ήταν ξεκάθαρη και οι γερμανικέ μονάδε θα ήταν χρήσιμε να αμυνθούν τη Σοβιετική επέλαση στην Ανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, αν οι γερμανικέ δυνάμει εγκλωβίζονταν στην Ελλάδα, πολύ πιθανόν τα όπλα του να τα έπαιρνε ο Ελλά. Α, Βρετανοί μουσίτσε, λέει ο Λαζαρίδη. Βλέπετε, ξεσκεπάστηκαν οι Βρετανοί. Τι πήγανε και κάνανε, εν πάση περιπτώσει. Για να χτυπήσουν τη μάμα Ράσια που έκανε προέλαση από την Ανατολή. Ωραία. Και μετά έρχεται για το αποτέλεσμα, οι Σοβιετικοί απάντησαν στη Βρετανική κίνηση με το ΕΑΜ. Καθήλωναν έτσι Βρετανικέ μονάδε στο ελληνικό έδαφο και συνάμα θα ανάγκαζαν του Βρετανού να επέμβουν σε μια συμμαχική χώρα, κάνοντα ανεκτή, και εδώ είναι το πονηρό των Σοβιετικών, έτσι, κάνοντα ανεκτή μια δική του επέμβαση σε μια μελλοντική συμμαχική δική του χώρα. Όταν μετά άρχιζαν οι Σοβιετικοί και παρεμβαίναν λίγο στην Πολωνία, λίγο στη Τσεχοσλοβακία και οι Βρετανοί λέγανε τώρα τι κάνετε αφού είπαμε ότι αυτέ οι χώρε θα είναι ανεξάρτητε. Συγκολότησαν και λέγανε «Μας συγχωρείτε κύριοι, κοιτάξτε τι κάνατε στην Ελλάδα, μπήκατε, βομβαρδίσατε και κάνατε και πόλεμο». Ωραία. Γιατί μας λέτε τώρα εμάς ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Φυσικά και μπορούμε. Ωραία. Έχετε δημιουργήσει προηγούμενο. Um, Προχωρώντα λοιπόν στον, στα τέλη του Νοεμβρίου, ακόμα τι σημειώσει διαβάζουμε, θα πάμε τώρα σε λίγο στο άρθρο. Ο Γιάννη Ζεύγο, ανώτατο τέλεχο του Κομμουνιστικού Κόμματο, συναντήθηκε στι 28 Νοεμβρίου του 1944 με τον Παπανδρέο και έκανε ξεκάθαρο πω το ΚΚΕ θέλει νέου όρου για τον αφοπλισμό των ενόπλων σωμάτων. Αυτό δεν αναφέρεται στο άρθρο. Ο ανε, ο, η ανενδοτική. Η, η ναι, ανενδοτική, η ανένδοτη, συγγνώμη, η στάση των Ελασιτών, εν πάση περιπτώσει. Και αυτή η νέα όρη ήταν αφοπλισμό των ενόπλων σωμάτων και θέλει όλοι να αφήσουν τα όπλα, ακόμα και οι κυβερνητικέ δυνάμει. Αυτό φυσικά δεν γινόταν να υλοποιηθεί, να αφήσουν τα όπλα. Σκεφτείτε λίγο, οι στρατιώτε, ακόμα και οι στρατιώτε. Αφήστε του αντάρτε, όπω oh, ο Ρί, του α πούμε εθνικόφαινου αντάρτε, του οποίου δεν δεν υποστήριζαν τον Ελλάσ και ο Ελλάστο του χτυπούσε. Ακόμα και οι κυβερνητικέ δυνάμει που τόσα χρόνια πολεμούσαν εναντίον των Ιταλογερμανών στη Μέση Ανατολή. Αυτή τι φταίνει, α πούμε. Αυτή γιατί είναι αντιδραστική. Μπασίστε δεν πολεμούσαν, δεν κάναν εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Θέλει όλοι να αφήσουν τα όπλα, ακόμα και οι κυβερνητικέ δυνάμει. Αυτό φυσικά δεν γινόταν να υλοποιηθεί και ο Παπανδρέο αρνήθηκε. Αλλά έτσι το ΚΟΚΟΕΜΗ θέλοντα να υποχωρήσει, αποφάσισε πω ήρθε η ώρα για όσα συμφωνήθηκαν. Και όταν λέω συμφωνήθηκαν, εννοώ για τη σύγκρουση. Οι Υπουργοί του ΕΑΜ φεύγουν και ανακηρύσσεται γενική απεργία, απεργία στι 4 Δεκεμβρίου του 1944. Πάμε τώρα να δούμε τι λέει το άρθρο μα. Μπλα, μπλα μπλα εδώ πέρα έχουμε πράγματα τα οποία δεν είναι relevant και δεν μας απασχολούν ούτε εδώ πέρα κάτι το οποίο να μας απασχολεί γενικότερα απλά πετάμε πληροφορίες έτσι για να κουράσουμε τον κόσμο και να δεχθεί επιτέλους το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε πράγμα το οποίο είναι χαζό το ΕΑΜ αποφασίζει συλλαλητήριο την Κυριακή στι 3 Δεκεμβρίου του 1944 για να προστατευτούν οι ελευθερίε του λαού. Η φωτογραφία που είδαμε εδώ πέρα στην αρχή ωραία, είναι από τη δεύτερη μέρα. Και θα πούμε γιατί. Έγινε δύο φορέ αυτό το πράγμα. Και ξεκίνησαν οι συγκρούσει. Καλείται λοιπόν παλαϊκή συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματο στι 11 το πρωί, Κυριακή 3 Δεκεμβρίου του 1944. Μεγάλη ημέρα γιατί τη... και μπλα 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 ναι. Χιλιάδε λαού είπαν όχι στην απαγόρευση του συλλαλητηρίου. Ή, είχε σημάνει συναγερμό. Μπλα 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 μπλα. Κατέβηκε πάρα πολλοί κόσμο, αυτό ισχύει. Βρέθηκαν μπροστά από τα δολοφονικά όπλα. Τώρα κοιτάξτε, όταν κάθομαι εγώ και. Ανένδοτη, ανένδοτη, ναι, Σάβα, ευχαριστώ. Ε, όταν ε, κάθομαι εγώ τώρα και θέλω να σας, να, να σας, το λιβανίζω Βρέθηκαν μπροστά στα δολοφονικά όπλα των αστυνομικών για το χώρο φυλάκων Και το νίκη των λαώνε. Δεν γράφουμε έτσι ιστορία Όπου βλέπετε να γράφετε έτσι ιστορία Ωραία, είτε από την άλλη πλευρά, είτε να λέει βρέθηκαν μπροστά στα έδρο, ένδοξα εθνικόφρονα όπλα των απελευθερωτών. Αυτό δεν είναι ιστορία. Ωραία. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν διαβάζουμε προφανώ το δεύτερο, διαβάζουμε αυτό το οποίο βλέπουμε. Ωραία. Δεν κάνουμε έτσι δουλειά. Βρέθηκαν μπροστά στα όπλα. Τελεία. Σταματάμε εκεί. Ωραία. Τη Ανακτορική Φρουρά στι συμμορίε των Χιτών. Έγινε μακελιό στην Ευρωδουατικού μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία στου στήλου του Ολυμπίου 2 στο, Ολυμπίο στο Ζάβιο στο Σύνταγμα. Μπλα 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 μπλα. Ναι, υπήρξαν νεκροί και τραυματίε. Βέβαια, ωραία, εδώ πέρα το άρθρο πηδάει πάρα πολλά, πάρα πολλά σκηνικά. Τα οποία θα τα αναλύσουμε τώρα με τι σημειώσει μα. Πάμε πίσω στι σημειώσει. Την προηγουμένη το ΕΑΜ θα έκανε συλλαλητήριο, ναι, 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 εκεί βρέθηκε αφορμή για τα όσα ακολούθησαν. Στο συλλαλητήριο, άντρε με μεγάφωνα καλούσαν τον κόσμο να κατέβει στην Αθήνα και απειλούσαν πω όποιο δεν κατέβει θα θεωρηθεί εχθρό του λαού. Βράγνα Ρόντα, στην Σοβιετική Ένωση εχθρό του Ραού, λαού, λαού ήταν κατηγορία για λαϊκό δικαστήριο και για εκτέλεση επιτόπου. Δεν είναι και πάρα πολύ, α πούμε, χαλαρό να το ακού αυτό να ακούγεται από μεγάφωνα μέσα στην Αθήνα. Η αστυνομία την ημέρα εκείνη έστεισε οδοφράγματα στου δρόμου που οδηγούσαν στο κέντρο τη Αθήνα, αλλά αυτά έπεσαν από τον κόσμο. Καθώ ο κόσμο μαζευόταν στο κέντρο τη πόλη, άντρε με τα μεγάφωνα φώναζαν: Κάτω Παπανδρέου, δικάστε του δοσύλλογου, κάτω Βασιλιά. Ωραία. Έπειτα έπεσαν τα οδοφράγματα που θα οδηγούσαν τον κόσμο στην πλατεία συντάγματο. Ξύλο. Οι διαδηλωτέ πρώτα έφτασαν έξω από το σπίτι που έμεινε ο Παπανδρέου. Φοβισμένο ο πρωθυπουργό ε, κοιτούσε μέσα ε, από του αστιφύλακε να προσπαθούν να κρατήσουν ε, το πλήθο. Ε, αν θυμάμαι καλά, στη Μεγάλη Βρετανία ήταν ο Παπανδρέου ε, κρυμμένο μέσα. Και εκεί πέφτει το πρώτο αίμα. Έχουμε first blood, όπω στο Counter Strike, ωραία, ε, ή στο League of Legends. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι κάποιο πέταξε δύο χειροβομβίδε. Τώρα σκεφτείτε, πλήθο. Από τη μία η αστυνομία, από την άλλη το πάχαλο του κόσμου, και ξαφνικά πετάγονται δύο χειροβομβίδε μέσα στον κόσμο. Και έτσι αρχίζουν οι νεκροί. Ωραία. Ε, την κατάσταση χειροτέρευε ακόμα πιο πολύ η εικόνα των πολλών συναδέλφων του που μεταφέρονταν τραυματισμένοι σε φορεία στο αστυνομικό τμήμα δίπλα από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Εδώ αυτή είναι η σημείωση, ως, η, 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 που, η σημείωση συγγνώμη, όσον αφορά. Του αστυνομικού, οι οποίοι και αυτοί φοβόντουσαν για το τι θα γίνει με την κατάσταση, του χωροφύλακε δηλαδή. Ε, και αυτό το οποίο συνέβη είναι το εξή, γιατί εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη ερώτηση. Ε, Ποιο ξεκίνησε να ρίχνει, ωραία, και η ερώτηση είναι δεν ξέρουμε. Προσέξτε. Στι 4 Δεκεμβρίου ξέρουμε και έχει, το, το έχει παραδεχθεί ο τότε επικεφαλή τη ε, χωροφυλακή αστυνομία, τι ήταν ο Αβέροφ Αβέροφ δεν το λέγανε. Το ξεχνάω. Όχι, όχι ο Αβέλοφ. Ο, ο Εβερτ. Άγγελος Εβερτ. Νομίζω τον λέγανε. Για να δούμε τώρα. Ε, όταν έχει να θυμάσαι πολλά πράγματα έτσι είναι. Ε, ο Άγγελος Εβερτ. Ναι, 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 ναι ε, ο οποίο ήταν υπεύθυνο για την ασφάλεια εκείνη την εποχή, μετά από χρόνια παραδέχθηκε ότι στι 4 Δεκεμβρίου εμεί ανοίξαμε πύρα εναντίον των Ελασιτών. Και πιο συγκεκριμένα είχαν ανέβει πάνω στη Βουλή οι Χίτε και μόλι περάσανε οι Ελασίτε, η πορεία τέλο πάντων από την πλατεία συντάγματο, άρχισαν να ρίχνουν με αποτέλεσμα να επικρατεί πανδαιμόνιο, να αρχίσουν να ανταπαντούν οι Ελασίτε και μετά στη μέση μπαίνει και η χωροφυλακή, η οποία ανοίγει αναφανδόν πύρη τέλο πάντων γιατί ήδη από την προηγούμενη μέρα στι 3 Δεκεμβρίου, στι οποίε στην οποία 3 Δεκεμβρίου. Τότε δεν ξέρουμε ποιο ήταν αυτό ο οποίο χτύπησε. Και θα εξηγήσουμε γιατί. Ε, πρώτον και κύριον, διότι πολύ απλά βλέπετε ότι ξαφνικά πετάχτηκαν δύο χειροβομβίδε στο πλήθο. Ωραία, και έπεφτε ξύλο και στα σοκάκια, εν πάση περιπτώσει. Ε, μεταξύ εθνικοφρόνων και ελασιτών. Ε, εντάξει, τι κάνει μια ομοιά στα κεραμίδια. Το ζήτημα είναι πώ ξεκινάνε οι νεκροί. Και υπάρχει το εξή. Ενώ λοιπόν. Ε, φτάνουν μπροστά ε, η πορεία φτάνει στα 100 μέτρα Ωραία, από εκεί πέρα που ήταν οι αστυνομικοί στα οδοφράγματα στη Μεγάλη Βρετανία, κάποιο ξαφνικά πετάγεται μπροστά από του αστυνομικού, εντυπωσιακό με παραλλαγή, ωραία, με χακί, και με αυτόματο στα όπλα, ε, στα, στα όπλα. Ε, Με αυτόματο όπλο στα χέρια, φωνάζει προ του αστυνομικού και τους ε, παροτρύνει. Πυροβολήστε. Τι ώρα είναι, εντάξει, έχει πάρει Πυροβολήστε του Και αρχίζει και ρίχνει προ το πλήθο φοβούνται οι χωροφύλακε γιατί το πλήθο αρχίζει και ανταπαδάει προφανώ τα πυρά και αρχίζουν και ρίχνουν και αυτοί. Και εκεί πέρα γίνεται το έλα να δει. Εκεί πέρα ξεκινάνε όλοι αυτοί οι νεκροί. Ωραία. Δεν εμφανίστηκαν ξαφνικά. Αχ, τραυματίε και νεκροί, ξέρω εγώ. Αμάν, οι χείτε μα πυροβόλησαν. Ωραία. Δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό ο οποίο βγήκε μπροστά. Μπορεί να ήταν εθνικό Μπορεί. Μπορεί να ήταν κάποιο ελασίτη ή πράκτορα των Σοβιετικών ή οτιδήποτε που ήθελε να κάνει προβοκάτσια. Μπορεί επίση. Δεν γνωρίζουμε. Δεν έχουμε ιδέα. Ωραία. Γιατί πολύ απλά αυτό μετά, μόλι ξεκίνησε τον πάχαλο σηκώθηκε και έφυγε. Εντάξει. Αυτό για τι 3 Δεκεμβρίου. Στι 4 είπαμε, ξέρουμε από ποιου ξεκίνησαν τα πειρά και αυτοί ήταν οι χείτε πάνω από τη Βουλή. Αλλά ήδη το First Blood είχε πέσει, οπότε πολύ απλά λίγη σημασία έχει τι θα γινόταν μετά. Και να μην είχε γίνει τίποτα στι 4 Δεκεμβρίου, πάλι η σύγκρουση θα ερχόταν. Common AML λέει ο Τόνι Γκρι. Αχ. Επίση, πολλού δοσυλλόγου το του αθώωσαν. Πολύ σωστό Παναγιώτη, αυτό το είχα ξεχάσει να το αναφέρω. Πολλοί αθω... αθωώθηκαν. Δεν δικάστηκαν είναι ο πιο σωστό όρο, γιατί πολύ απλά τι έγινε. Επειδή λοιπόν οι αιαμίτε δεν θέλανε με το καλό, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει μια αλλαγή του καθεστώτο και συγκρούστηκαν στο τέλο με την κυβέρνηση, η κυβέρνηση πήρε όλου αυτού του περίεργου τύπου και του είπε λοιπόν, εφόσον πολεμήσετε τώρα για μένα. Θα, θα άρω τις κατηγορίες εν πάση περιπτώσει εναντίον σας όχι ό,τι και αν είχατε κάνει, τα πολύ χοντρά προφανώ αυτούς όχι, δεν υπάρχει συζήτηση. Αλλά κάτι μαύρα γορίτε, κάτι την περίεργη τύπη κτλ. Άμα πολεμήσετε, it's ok, θα τα διορθώσουμε. Και με αυτόν τον τρόπο, πόσοι ακόμα θα μπορούσαν να είχαν τιμωρηθεί και δεν τιμωρήθηκαν. Λοιπόν. Ε, ωραία, τα έχουμε πει αυτά και τώρα όμω. Κάτι το οποίο προφανώς Α, uh, στο άρθρο δεν λέγεται, εν πάση περιπτώσει, νομίζω έτσι. Τι έχουμε, ενισχύσει και δηλώσει δημοσιογράφου μπλα μπλα βλακίε. Τη Δευτέρα, Τετάρτη Δεκεμβρίου, με μεγάλη συγκέντρωση, οι Αθηναίοι θάβουν του νεκρού του και δέχονται πάλι επίθεση με αποτέλεσμα 100 νεκρού και τραυματίε. Ο σκόπι κυρίω στρατιωτικό νόμο, βρετανικέ δυνάμει κυκλώνουν και αφοπλίζουν το δεύτερο σύνταγμα. Ουσιαστικά αυτό το οποίο γίνεται μετά τι 4 Δεκεμβρίου είναι να συγκρούεται η χωροφυλακή μαζί με τον Ελλά και οι υπόλοιπε εθνικιστικέ ομάδε εναντίον μαζί με τον Ελλά. 20 από τα 24 αστυνομικά τμήματα τα καταλαμβάνει ο Ελλά γιατί προφανώ υπήρχε σχέδιο κατάληψη των Αθηνών, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό, ήδη από τα τέλη του 1943, σημειώνουμε. Και η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί από ό,τι φαίνεται θα πέσει η Αθήνα. Ωραία. Και εκεί πέρα οι Βρετανοί δεν χτύπησαν απευθεία του Ελασίτε, γιατί δεν ήξεραν αν θα το κάνουν. Οι Ελασίτε συγκρούνταν με του χωροφύλακε, όχι με του Βρετανού. Οι Βρετανοί μετά μπήκαν μέσα και παίξαν ξύλο, αφού ο Τσόρτσι είπε στο σκόμπι ότι. Καθάρισε τους, δεν, ε, δεν κάνουμε δουλειά και μπήκανε, από ό,τι θυμάμαι οι Βρετανοί μπαίνουν στο, στο ξυλίκι στις 6 του μηνός δηλαδή δύο μέρες μετά τα γεγονότα, ωραία με, με τάγκς, τέλος πάντων, αεροπλάνα, ναι, πολύ ξύλο όταν μιλάμε για Αθήνα, σκεφτείτε πώ βλέπουμε κάτι εικόνε από τη Συρία, κάτι Χαλέπι, κάτι τέτοιο που τα έχουν βομβαρδίσει, τα έχουν κάνει ίσωμα. Ε, σκεφτείτε καμένα σπίτια, βομβαρδισμένου δρόμου, ε, πόλεμο μέσα από αυλέ, ε, πίσω από δέντρα, τέλο πάντων στο πάρκο που πηγαίνετε για βόλτα, όσοι είστε στην Αθήνα. Ε, μέχρι και σήμερα έχουν αφαιθεί έτσι ιστορικά, ω μνημεία τέλο πάντων, ε, σημάδια από τρύπε, από σφαίρε σε τείχου, ε, αυτοκίνητα αναποδογισμένα, καμένα, οδοφράγματα στου δρόμου, πετροπέ πόλεμο, σε και πάει λέγοντα. Ωραία. Οι Αθηναίοι σε λιγότερο από δύο μήνε, διαβάσουμε πάλι στο άρθρο τώρα, από την απελευθέρωση τη πόλη από του Γερμανού, βρίσκονται σε πόλεμο και η πείνα είναι αδισόπητοι. Το εάν πετυχαίνει διανομή τροφίμων, επιτάσσει τρόφιμα. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εδώ πέρα ξεκινάμε και λέμε ότι α, οι Ελασίτε τι ωραίοι, δίνανε τρόφιμα στο λαό κτλ. Λοιπόν, watch me. <laughs> Καταλήγει να είσαι η μόνη συμμαχική δύναμη σε όλη την Ευρώπη που ενώ ο Χίτλερ ακόμα υπάρχει στη Γερμανία, πολεμά του Βρετανού. Πολεμά συμμαχικέ δυνάμει. Οκ, okay. έδωσε δύο φραντζόλε ψωμί και η καταστροφή η οποία συνέβη με του ανθρώπου οι οποίοι εκτελέστηκαν και πετάχτηκαν μέσα σε πηγάδια ω αντιφρονούντε ω αντιδραστικοί. Οι χιλιάδε οι, οι οποίοι απήχθησαν από τα σπίτια του, από την Αθήνα, ω εχέγγυο. Ούτω ώστε να μην χτυπήσουν του Ελασσίτε που έφευγαν μετά όταν χάσανε τη μάχη τη Αθήνα από την Αθήνα και πήραν ομήρου και πέθαιναν στον δρόμο μέσα στο κρύο Δεκέμβριο. Έτσι, είχε χιονίσει κιόλα τότε, εκείνε τι μέρε. Και, και πέθαναν σε πορείε με του Ελασσίτε να του φυλάνε. Ωραία, θυμίζοντα αμελέτα μπουρού τι πορείε θανάτου που κάνουν οι Τούρκοι στου Μικρασιάτε και στου Ποντίου στην Ανατολή. Αυτά δεν αναφέρονται. Klein μάιν μωρέ <laughs> Τι και εντάξει και τι έγινε μωρέ Πέθαναν κάτι Κάτι μπασίστης ξέρω εγώ Εγώ έδωσα τρεις φραντζόλες ψωμί μας. Αυτά θα γράψουμε Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με το συσίτιο ρε φίλε Εντάξει Λοιπόν μπλα 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 Μερίδες ψωμίου δηλαδή φανταστείτε τώρα Πώ κάνουμε ουσιαστικά αυτό, είναι επιχείρημα τη απόσπαστη προσοχή. Δηλαδή, ενώ μιλάμε για ένα συγκεκριμένο θέμα, έρχομαι εγώ, όχι what about όχι τι έχει να πει γι' αυτό, έρχομαι και σου λέω κάτι τρίτο άκυρο. Ωραία. Το οποίο δεν σου, δεν σου ζητάω καν τη γνώμη σου, α πούμε, να είναι what about αυτό το οποίο σου λέω είναι το εξή. Ενώ μιλάμε για το πόσο ο ουρανό είναι μπλε, έρχομαι και σου λέω ναι, ρε, σε, αλλά τι μπλε που είναι και η θάλασσα, ε. Τι μα νοιάζει η θάλασσα αυτή τη στιγμή. Το άρθρο λέγεται Δεκεμβριανά. Δεν μα νοιάζει το συσίτιο. Ωραία. Οι Άγγλοι εμποδίζουν τι διανομέ. Κακή Εγγλέζη, κακή Εγγλέζη, κακή Εγγλέζη, κακή Εγγλέζη, κακή Εγγλέζη. Ωραία, ωραία, ωραία. Βλέπετε ότι πολύ απλά έχουμε ξεχάσει τα Δεκεμβριανά και αρχίζουν και συζητάμε γι' αυτό. Μπλα 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 μπλα. Τώρα, εδώ έχει κάτι στιγμιότυπα που λέει στιγμιότυπο 1. 15 σπουδαστέ τη σχολή Ευελπίδων αρνήθηκαν να χτυπήσουν τον Ελλά όταν αυτό πολιορκήσε τη σχολή. Αρνήθηκαν να πυροβολήσουν κατά του λαού. Επικεφαλή Χ τη λοχαγό του έστεισε μπροστά στα πολυβόλα και τους εκτέλεσε. Χι του εκτέλεσε. Χ του ντάουπτ αυτό γιατί δεν βλέπω κανένα στιγμιότυπο μέσα στο άρθρο. Δεν υπάρχει καμία φωτογραφία. Γιατί αυτό εδώ πέρα είναι ουσιαστικά βάζει αστερίσκο. Πα προ το τέλο και βάζει τον αστερίσκο πάλι να διαβάσουμε τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στη φωτογραφία. Και δεν βλέπουμε τίποτα. Ωραία. Οπότε αυτό ήταν το άρθρο, εγώ τώρα θέλω να συνεχίσω λίγο να σας πω δύο-τρία ακόμα πράγματα όσον αφορά για την σύγκρουση ε, των Ελασιτών με τους Εγγλέζου και να κλείσουμε, όχι ακόμα, γιατί προφανώς βλέπετε ότι ε, απλά λέει ότι στα, οι νεκροί στα Δεκεμβριανά να έρχονται στους 5.000, ψέμα, πολύ περισσότεροι ήταν οι νεκροί, νεκροί δολοφονηθέντε και πάει λέγοντα, ωραία. Ε, σε αυτού συμπεριλαμβάνονται όσοι πέθαναν από φυσιολογικά αίτια ή από βόμβε, του όλμου. Ναι, καλά, οκ. Okay, καλά Χριστούγεννα. <laughs> Μέρε που είναι. Ε, 74 χρόνια από τι μάχε των Δεκεμβριανών και η αστική ιστορική καταγραφή ακόμη συντηρεί το αφήγημα για δίθεν εξέγερση των κομμουνιστών και την αποκλειστική ευθύνη τη αριστερά για τι μάχε που φτάνει ω την έναρξη μπλα μπλα του εμφυλίου πολέμου. Ναι, αυτό δεν είναι πλέον η, η αστική καταγραφή, η ιστορική καταγραφή. Αυτό είναι κυριολεκτικά τα μυστικά έγγραφα των Σοβιετικών πλέον. Οπότε, εντάξει, τελειώνει εδώ πέρα αυτή η συζήτηση. Ε, όσον αφορά για την αποκλειστική ευθύνη, εντάξει, εγώ θα σου πω ότι κανένα δεν έχει αποκλειστική ευθύνη σε ένα καυγά. Ωραία. Αλλά αυτό ο οποίο παίρνει την απόφαση να το ξεκινήσει, ε, έχει πάρει την απόφαση να το ξεκινήσει όμω. Ωραία. Αυτό δηλαδή το καταγράφει η ιστορία. Όταν κάτσουμε να τη διαβάσουμε, αυτό ακριβώ γράφει. Ε, και δίθεν εξέγερση των κομμουνιστών. Ναι, ναι, καλά, εντάξει, οκ. Okay. Όλα τα προηγούμενα δεν υπήρξαν, εν περιπτώσει την παραβίαση των συμφωνιών οι οποίε είχαν γίνει μερικού μήνε πριν την απελευθέρωση κτλ. Κλείνει λοιπόν αυτό. Και τώρα πάμε στι σημειώσει μα, με αυτό εδώ πέρα όμω το πάρα πολύ ωραίο φόντο έτσι, που καθόμαστε και ψήνουμε σουβλάκια στην πλαγιά. Δύο ακόμα πραγματάκια θέλω να πω, ούτε ώστε μετά να κάνουμε και λίγη συζήτηση. Έτσι, αυτό το οποίο πολύ σα αρέσει, να γράψετε κανένα σχόλιο. Οπότε τώρα μην γράφετε σχόλια, γιατί δεν θέλω να διακόπτω την αφήγηση για να γράφουμε σχόλια κτλ. Για να απαντάμε σε σχόλια, τα απαντήσουμε μετά. Καθ' όλη τη διάρκεια των Δεκεμβριανών. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, τι έχουμε εδώ πέρα. Για το σοβιετικό δάκτυλο κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών. Που έρχεται εδώ πέρα και περιπλέκει την κατάσταση ακόμα πιο πολύ το εξή. Υπάρχουν 12 άκρο απόρριτα τηλεγραφήματα τη σοβιετική αποστολή κατά τον Δεκέμβριο από τι 15 έω τι 31 Δεκεμβρίου. Τα οποία όμω το ρωσικό κράτο δεν δίνει στη δημοσιότητα μέχρι και σήμερα. Μαντέψτε, αυτά τα τηλεγραφήματα δεν είναι το Δεκέμβριο προ τον Άι Βασίλη. Ωραία. Προφανώ έχουν σχέση με αυτά εδώ πέρα τα γεγονότα τα οποία αναφέρουμε. Ωραία. Και κάνουν ύποπτη τη στάση τη σοβιετικής κυβέρνηση. Για ποιο λόγο δεν ανακοινώνονται. Ωραία. Ενώ όπω σα έχω πει. Οι πλη... Τα πλήστα τέλο πάντων έχουν, έχουν αποκρυπτο... Ε, όχι αποκρυπτογραφηθεί. Ε, αποχαρακτηριστεί. Αυτό θα 12 γιατί. Why, why, γιατί, πατσιμού, Ρώσοι. Καθ' όλη τη διάρκεια των Δεκεμβριανών, πάμε σε κάτι άλλο πάρα πολύ ενδιαφέρον, ε, το Κομμουνιστικό Κόμμα επικοινωνούσε τακτικά με τα κομμουνιστικά κόμματα Βουλγαρία και Ιουγκοσλαβία. Ο Πέτρο Ρούσο, ηγετικό τέλεχο του ΚΚΕ, πήγε στα μέσα Δεκεμβρίου στη Σόφια για να ζητήσει βοήθεια από το Ανατολικό Μπλοκ και έδεσε το εξή ερώτημα αν το Κομμουνιστικό Κόμμα μπορεί να αναμένει βοήθεια απ' έξω. Αυτά τα μαθαίνουμε, επαναλαμβάνω, από τα ρωσικά αρχεία. Η απάντηση έρχεται από τον Δημητρόφ, ο οποίο ήταν επικεφαλή των Βούλγαρων Κομμουνιστών, μέσω του σημαίνοντο τέλεχου του ΚΚΕ Βουλγαρία, Τράιτσο Κοστόφ. Εντάξει, αυτά δεν χρειάζονται. Ποια είναι η απάντηση του Δημητρόφ. Υπό τι παρούσε συνθήκε, οι Έλληνε φίλοι δεν δίνανται να υπολογίζουν στην ενεργό παρέμβαση από εδώ. Ωραία. Δηλαδή, είχαν και επικοινωνία οι εδώ πέρα τέλο πάντων κόκκινοι με του κόκκινου του Ανατολικού Μπλοκ. Ε, και ο Ρούσος αυτό το οποίο έφερε μετά στην Ελλάδα αφού Τελείωσε η δουλειά του, σαν Είναι το εξή. Ο παππού, κωδικό όνομα του Δημητρόφ, συμβουλεύει ο αγώνα να συνεχιστεί. Εμεί κάνουμε κάθε τι δυνατό. Ωραία. Και τα ρωσικά αρχεία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη του βουλγαρικού αυτού τεκμηρίου. Δηλαδή, Βούλγαροι και Ιουγκοσλάβοι κομμουνιστές λένε στου δικού μα εδώ: Συνεχίστε. Μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι. Φέρτε όλο και περισσότερη αναστάτωση μέσα στην Ελλάδα. Μπα και μπορέσουμε εμεί εκεί πέρα με τη μοιρασιά και λίγο με πονηριά να απλώσουμε τα χεράκια μα να πιάσουμε κανένα τέτοιο. Ε, ε, να πιάσουμε καμία Μακεδονία έτσι. Έναν αρχαίο Αλεξανδρόφσκι, μέγα τέλο πάντων και καμία Δυτική θράκη. Χαλά εικόνα που έχω φτιάξει από το καρτούν Νικόλα. Οκ. <laughs> okay. ε, 20 Δεκεμβρίου. Έρχεται η απάντηση από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία. Από τρίτο πρόσωπο προς τον Δημητρόφ. Ο Σιάντου σας ευχαριστεί για τη, συμβουλ... για τη συμβουλή. Δηλώνει πως συνεχίζει τον παλαϊκό αγώνα για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της χώρας. Το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Η πρόθεση για κατάληψη τη εξουσία υπήρχε στο Κομμουνιστικό Κόμμα από τι πρώτε μέρε του Δεκεμβρίου. Ο Βασίλη Μπαρτζιώτας, ημένο τέλεχο του ΚΚΕ, αναφέρει. Γιατί διάφορα αναφέρονται και επίση ότι, α πούμε, ο Ελλά έκανε αυτέ εδώ πέρα τι διαδηλώσει καλή την πίστη, εν πάση περιπτώσει. Ήθελε σταθερότητα ο Ελλά. Με βάση τα προηγούμενα, αυτό αντιλαμβανόμαστε προφανώ. Αλλά μα λέει ο Μπαρτζιόντα, ο οποίο ήταν hitman, α το πούμε έτσι, ήταν εκτελεστή Ωραία. Ο καιρό να πάρουμε την εξουσία ήταν στι αρχέ του Οκτώβριου του 1944. Τότε ήταν όριμη κατάσταση και αυτό το βλέπαμε γιατί ο κόσμο το ζητούσε. Στι 15 Οκτωβρίου του 1944, που πρωτοήρθαν οι Εγγλέζοι, η αντίδραση ενθαρρύνθηκε. Εγώ έδωσα διαταγή να αρχίσει η μάχη εναντίον ε, στου Χίτες και την αντίδραση. Όμω το πολιτικό γραφείο αρνήθηκε. Γιατί αρνήθηκε, Γιατί ακολουθούσε εντολέ προφανώ. Ε, τι άλλο να σας πω τώρα, να περιγράψουμε τη μάχη της Αθήνας. Δεν θεωρώ ότι έχει και κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Είναι περισσότερο εντάξει, πολεμική ιστορία αυτή. Τα αναλύουμε στο βίντεο, εν πάση περιπτώσει. Θα τα δείτε εκεί αν ενδιαφέρεστε. Μετά για τη σύγκρουση των Δεκεμβριανών. Ουσιαστικά σας είπα επιγραμματικά τα τελεσύγγραφα για να βλέπετε από πίσω ωραία, πώς ε, δο, δομήθηκαν οι πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξει. Ε, για τα θύματα προφανώς εδώ πέρα έχω σημειώσεις Εντάξει, αυτά είναι λεπτομέρειε πολλέ. Α, κάτι, κάτι πολύ ενδιαφέρον το οποίο μα το λέει και ο Λαζαρίδη ότι ενώ γίνονται όλα αυτά στην Ελλάδα και εφόσον βλέπουμε ότι παρασκηνιακά υπήρχε προφανώ επικοινωνία με του κομμουνιστέ του εξωτερικού, η ερώτηση είναι η εξή: Τι κάνανε οι κομμουνιστέ του εξωτερικού στι χώρε του, Λέγαν τίποτα, α πούμε, ότι οι Έλληνε σύντροφοι βρίσκονται σε σύγκρουση και πρέπει να του απελευθερώσουμε κτλ. Τίποτα. Μόκο, ωραία. Στη Μόσχα τίποτα δεν έγραψαν οι εφημερίδε για το Δεκέμβριο, δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση. Για την Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχε Δεκέμβρη. Δεν υπήρχε Δεκέμβρη. Σαν να μην γινόταν τίποτα στην Ελλάδα. Ωραία. Ε, μην τα πολυλογούμε. Χάνουν τελικά οι κομμουνιστέ, οι ελασίτε ε, τη σύγκρουση του Δεκεμβρίου. Ε, και πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα στη συμφωνία της Βάρκηζας για να προσγειώσουμε την ιστορία μας και να πάμε και στα σχόλιά σας ε, ε, α, ένας αστερίσκος εν πάση περιπτώσει ότι κατά τη σύγκρουση αυτή την 20 25 ημερη περίπου ε, Συνέχεια γινόντουσαν προτάσεις και από τις δύο πλευρές για το πως να λήξει η σύγκρουση Ωραία, ε, για να μην ισοπεδωθεί εντελώς η Αθήνα ε, Οι προτάσεις από την πλευρά των κομμουνιστών ας πούμε, Σκεφτείτε ότι η, η άρνηση, αυτό που λέμε η ανένδοτη στάση Ωραία, υπήρχε μέχρι το τέλος Ακόμα και όταν ήταν πλέον φανερό ότι θα χάσουν Ωραία, και λέει το εξή. Στι 27 Δεκεμβρίου του 44, ε, γίνεται το, η εξή πρόταση. Ζητήθηκε το 50% των υπουργικών χαρτοφυλακίων από του κομμουνιστές ο αφοπλισμός όλων των κυβερνητικών δυνάμεων Καθαρισμό του δημοσίου από όσου όχι μόνο ήσαν δοσύλλογοι κατά την κατοχή, αλλά και δούλευαν εκεί κατά τη δικτατορία του Μεταξά. Θυμηθήκαμε και του Μεταξά. Και να γίνουν έπειτα δημοψήφισμα και εκλογέ. Τα πολιτικά κόμματα διαφώνησαν και το Κομμουνιστικό Κόμμα απομονώθηκε ακόμα περισσότερο. Βέβαια, αυτό δεν είναι μία. Sorry, χτύπησα πάλι το μικρόφωνο. Ε, βέβαια, αυτό δεν είναι μία απόφαση την οποία τη παίρνει όταν είσαι εν μέσω σύγκρουση. Μάλλον προ το τέλο μάλιστα τη σύγκρουση. Μιλάμε για τι 27 Δεκεμβρίου. Πλέον ήταν φανερό ότι θα χάσουν. Ωραία. Ε, και αυτό το οποίο συμβαίνει εν πάση περιπτώσει είναι να πάμε στη Συμφωνία της Βάρκυζας ε, στις αρχές του 1945, εν μέσω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επαναλαμβάνουμε έτσι αυτές συγκρούσει. συγκρούσεις. Ε, για να δούμε εδώ πέρα... Α, να πούμε και έτσι για την ιστορία ότι εχμάλωτοι δεν, δεν πιάστηκαν μόνο από τους Ελασίτες. Βέβαια, οι Ελασίτες πιάσαν άοπλους αυτό το οποίο είπαμε ότι τους πήγαν σε πορείες θανάτου έξω από την Αθήνα για να μην του κυνηγήσουν οι Βρετανοί. Πολίτες που τους πιάναν από το σπίτι. Σκεφτείτε αύριο να έρθουν να σας πάρουν από το σπίτι και να σας πω παιδιά, λοιπόν άκου να δεις, φίλε μου. Άγναδης. Θα σε πάρουμε ω εχέγγυο, ω όμοιρο, ούτω ώστε να μην μα χτυπήσουν οι Βρετανοί του οποίου θέλουμε να πατάξουμε γιατί είναι μπασίστε, εντάξει. Έγινε. Έλα από εδώ, έλα. Γιατί, γιατί τραβιέσαι, σαν το meme. Why are you... Ωραία. Και να πούμε εδώ πέρα ότι και οι Βρετανοί πήραν 18.000 ελασίτε. Ωραία, ή ε, αμήντε τέλο πάντων κατηγορούμενοι για. ότι ήταν περίεργοι τύποι. Και του πήγανε στην Ελ Μπάμπα τη Βορείου Αφρική. Ωραία. Σε στρατόπεδο συγκέντρωση. Ε, βέβαια, σε αντίθεση με του ελασίτε, οι Εγγλέζοι πήραν ενόπλου. Πήραν αυτού οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά. Οι άλλοι πήραν ομήρου αόπλου. Πήραν γυναικόπαιδα. Γυναίκε και παιδιά. Ωραία. Και επίση από του Ελασίδε δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο σκοτώθηκε. Βασανιστήρια και ξύλο έπεσε, αλλά δεν υπάρχει κάποιο ο οποίο δολοφονήθηκε. Ε, τώρα. Όσον αφορά για του νεκρού, ναι, δεν είναι 5.000 που διαβάσαμε πριν. Τα νούμερα είναι κάπου τέλο πάντων ξεκινάνε από 1.800 και φτάνουν μέχρι 6.000 και 7.000. Ωραία. Οπότε, άμα είναι να το βάλουμε κάπου στη μέση, λέμε 5.000. Τέλο πάντων ε, LMFAO Common British Win Tony τον Αυτά Με αυτά τα μου αρέσουν Λοιπόν Τώρα και αφού γίνεται η Βάρκιζα και αφού λοιπόν οι άλλοι έχουν φύγει από την Αθήνα και πλέον έχει τελειώσει η ιστορία το πρώτο το οποίο συμβαίνει το εξή. το Κομμουνιστικό Κόμμα μετά τα γεγονότα αρνήθηκε ότι έπιασε ποτέ αμάχους ωραία, παρά μόνο δώσει λόγους και μπασίστες ξέρετε πως πάει μετά όμως είπε ότι έπιασε και, ε, και καν το άμαχο λόγω κακών υπολογισμών και στο τέλος τόνισε ότι ναι, εντάξει παιδιά εμείς σας λέμε και ψέματα πιάσαμε και καμιά μορομάνα, η οποία πέθανε στο δρόμο από το κρύο εν, εν μέσω Δεκεμβρίου στις πορείες αλλά προσέξτε, προσέξτε κοινικότητα αυτά λέει δεν μπορούν να μαυρώσουν λέει το όνομα του κόμματος Πώς σας φαίνεται αυτό, ε, καλό Και λέει τώρα ο Ιωαννίδης ε, Επίσης τα απομνημονεύματά του Κάνεις εμφύλιο πόλεμο, θα εξουδετερώσεις τον εχθρό με όλα τα μέσα Πιο σκληρός πόλεμος από τον εμφύλιο δεν υπάρχει ε, Υπολογίζεται, α, να πούμε και έναν αριθμό για τους ομήρους Γιατί μιλάμε για ομήρους Υπολογίζεται ότι οι Ομοίροι ήταν μεταξύ 15.000 και 30.000 Σκεφτείτε λίγο, 15-30.000 είναι μια μικρή πόλη, ίσως ένας δήμο πόλης, Ωραία. Σκεφτείτε ο Δήμο σα αύριο να πάρθει εχμάλωτο από τον Ελλά για να κάνει πορεία πάνω στην Πάρνηθα. <laughs> Ωραία. Λοιπόν. Θέλω λίγο να κάνετε εικόνα αυτή την κατάσταση. <laughs> και. Συμφωνία τη Βάρκηζα. Δεν θα πολυλογήσω για τη συμφωνία τη Βάρκηζα. Εντάξει. Αφού οι Ελασίτε, ξεκίνησαν τα αντίπεινα από την πλευρά των εθνικοφρόνων γιατί τώρα του βρήκαν μπόσικου για όσα είχαν κάνει στην κατοχή και στα Δεκεμβριανά. Αδικήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί πολύ απλά όπω οι άλλοι κατηγορούσαν όποιον θέλανε για ταγματα τα και τον πετσοκόβαν επιτόπου, έτσι μετά κάναν και οι υπόλοιποι, κατηγορούσαν οποιοδήποτε κομμουνιστή και τον πετσοκόβαν επιτόπου. Ωραία. Το θέμα όμω είναι το εξή. Γιατί είναι ενδιαφέρουσα η συμφωνία τη Μπάρκιζα και μα το αναλύει ο Λαζαρίδη επίση αυτό. Ένα άρθρο τη συμφωνία τη Μπάρκιζα, συγκεκριμένα για να πούμε εδώ πέρα, νομίζω ήταν το άρθρο το τρίτο, το άρθρο 3, ναι. Το άρθρο 3 της συμφωνίας της Βάρκυζας ανέφερε ότι όσοι κάναν πολιτικά αδικήματα κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών αμνηστεύονταν. Όσοι κάνανε στρατιωτικά αδικήματα θα τιμωρηθούν. Πώς μεταφράζεται αυτό όλη η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος που χρησιμοποίησε τον Ελλάς για να γίνουν μάγκε. Επειδή ακριβώς έδωσαν εντολές, αλλά κάναν πολιτικό αδίκημα, τη βγάζουν λάδι. Και αυτοί οι οποίοι ρίχτηκαν στα λιοντάρια ήταν ο μέσο μαχητή του Ελλά που μαχόταν στο δρόμο των χωροφύλακα, τον Χίτη, τον άλλον Έλληνα. Και λέει ο Λαζαρίδη, δεν υπάρχει στην ιστορία τη στρατιωτική συμφωνία που αμνηστεύει του αρχηγού και όλη η οργή και η τιμωρία πέφτει πάνω στου απλού στρατιώτε. Οι οποίοι πετάχτηκαν στα σκουπίδια, κυριολεκτικά. Και μετά έρχονται οι κουκουέδες και κατηγορούν τους εθνικόφρονες που πήγανε και χτυπούσανε τους απλούς στρατιώτες και καπηλεύονται την μνήμη αυτών των στρατιωτών, των ελαστών των μαχητών, για δικιά τους. Ενώ οι δικοί του, οι πολιτικοί πρόγονοι, τη βγάλαν λάδι υπογράφοντας αυτή τη συμφωνία. Αποδεχόμενοι αυτόν τον όρο. Δεν είναι απίστευτο. Ούτε ο Λαζαρίδη το πιστεύει. Ωραία, λέει είναι, είναι, τρομερό. Είναι τρομερό. Εντάξει. Και να διαβάσουμε λίγο ακόμα λίγα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, για τη συμφωνία. Προφανώ η Βάρκεζα λέει ο Λαζαρίδη. Ο Λαζαρίδης, τι έχουμε εδώ, ο Greek. Νίκο, γνώμη για τον σημερινό θάνατο του εσύ. Εντάξει, παιδιά, λίγο <laughs> εκτιμώ πάρα πολύ τη δωρεά. Να είσαι καλά, Greek. Ε, αλλά εδώ βλέπετε ποια είναι η θεματολογία τη εκπομπή. Δεν, ε, δεν, μπορώ να εκφέρω γνώμη για οτιδήποτε άλλα ζητήματα. Παρακαλώ να μείνουμε εντό θέματο. Η Βάρκεζα λοιπόν λέει: Υπεγράφει λόγω εξωτερικών εντολών. Το παραδέχει το ίδιο ο, ο Ιωαννίδη στι αναμνήσει του. Έτσι έγινε και με τη Βάρκεζα, λέει ο Ιωαννίδη. Είχαμε συμβουλέ, ρωτήσαμε και έξω. Το τηλεγράφημα του παππού, ο παππού είπαμε είναι ο Δημητρόφου, αρχηγό των Βούλγαρων Κομμουνιστών, ήταν καθαρό και οι γνώμε αλλωνών ήταν καθαρέ. Ότι η διεθνή κατάσταση δεν είναι υπέρ τη δική μα υπόθεση. Άρα φροντίστε να βρείτε πολιτικά μέσα για να σταματήσει ο πόλεμο εκεί πέρα. Οπότε, πάλι στην ερώτηση για ποιο λόγο τελείωσε όλη αυτή η κατάσταση με τη Βάρκηζα είναι γιατί πάλι πήραν εντολέ από έξω. Ωραία, αυτό. Ε, α, επίση πάρα πολύ ενδιαφέρον. 15 Φεβρουαρίου 1945. Διαβάζουμε στο ριζοσπάστη Ωραία. Τα Βρετανικά στρατεύματα βρίσκονται στην Ελλάδα για στρατιωτικού λόγου. Τη σύγκρουση των Άγγλων και των δυνάμεων του Ελλάστη θεωρούμε ω ατυχή σύγκρουση που πέρασε και θα ξεχαστεί. Μα αν οι σύμμαχοι απεφάσισαν να διατηρήσουν εδώ Αγγλικό στρατό, εμεί λέμε ότι αυτό είναι το συμφέρον και τη Ελλάδο. Πολύ ενδιαφέρον, ε. Ξαφνικά μετά, ουσιαστικά, οι Εγγλέζοι γίνανε. γίνανε πάλι φίλοι μα οι Εγγλέζοι. Μετά Μπορούμε να διαβάσουμε και άλλα πράγματα. Η βιβλιογραφία σα λέω είναι πλούσια εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί δεν αξιοποιείται. 5 Απριλίου του 1945, πάλι διαβάζουμε στο ριζοσπάστη ότι έγινε ένα κίνημα. Μιλάει για τα Δεκεμβριανά, που όλοι γνωρίζουμε ότι δεν έπρεπε να γίνει και έπρεπε να έχει αποφευθεί. Και συνεχίζει. Δυστυχώ κατά το κίνημα αυτό έγιναν όσα έγιναν εναντίον αμάχων και αθώων. Αναγνωρίζει δηλαδή ο ριζοσπάστη ότι έγιναν αδικίε προφανώ. <του> <τουτουτου> για να δούμε τι άλλο έχουμε από εδώ πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο εν πάση περιπτώσει και αυτά. Και να κλείσουμε με την πολυπόθητη ερώτηση την οποία την έβαλα και στην ανακοίνωση του live αν μπορούσε ο Ελλάς να νικήσει τη μάχη της Αθήνας ωραία κάτι που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και επίσης δεν συζητιέται ιδιαίτερα γιατί πολύ απλά αντί να είναι οι διεθνιστές εν πάση περιπτώσει όπως οι τσάτ κομμουνιστές φίλοι μου που έρχονται και λένε ότι ναι θέλαμε να κάνουμε εξέγερση για να πάρουμε την εξουσία. Καθόμαστε εδώ και κλείνουμε. δεν θέλαμε να πάρουμε την εξουσία. Μας ανάγκασαν, δεν θέλαμε να κάνουμε εξέγερση. Όχι. Τέλο οι φλωριέ. Κάνουμε ανάλυση αντρική εδώ πέρα. Ναι, έγινε, προσπαθήσανε, απέτυχαν. Τέλο. Ωραία. Δεν θέλουμε εδώ πέρα ιστορικές φλωριές και κλάψες ότι δεν μπορέσαμε, δεν μας έκαναν, δεν μας έφταναν τα όπλα, ο Στάλι δεν μας άφησε. Ωραία. Λοιπόν, Συνεπώς, θα μπορούσαν να το είχαν κάνει. Μία παρένθεση επίσης, πριν πάμε σε αυτό, πριν, τώρα το θυμηθικά, που είχαμε πει για ποιο λόγο οι εθνικόφρονε κυνηγούσαν και τους Ε, Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η συμφωνία της Βάρκης για αφοπλισμό του Ελλάς δεν τηρήθηκε και στο 100%, όχι απλά από τους εθνικόφρονες, που, γιατί δεν έγινε παύση πυρός, πάλι τους κυνηγούσαν, αλλά ούτε από τους ελασίτε. Γιατί τα 20-20 τα καλύτερα 20.000 όπλα του Ελλάς είχαν αφαιθεί κρυμμένα στην Ήπεθρο. Σε κρύπτες, θαμμένα, ξέρω εγώ κάτω από ελιές και τέτοια πράγματα και οι εθνικόφρονες τα βρίσκανε και τρελαινότουσαν. Λέγανε τι κάνουν αυτοί, πάλι φυλάνε όπλα, άρα δεν είναι τιμή, άρα θα συνεχίσουμε να τους κυνηγάμε. Οπότε βλέπετε ότι η βάρκιζα ήταν μια συμφωνία η οποία ήταν και εθνής και από τις δύο πλευρές. E, AGK007 ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δωρεά δυστυχώς άλλος ένας αδερφοκτόνος πόλεμος ε, εντάξει αδερφοκτόνος πόλεμος ε, έχουμε τέτοιους πολλούς ε, στην Ελλάδα εν πάση περιπτώσει λοιπόν τώρα θέλω να φορέσω λίγο πάλι τα cyberpunk γυαλιά μου για να κάνουμε αυτήν εδώ πέρα την ανάλυση διότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα και θέλω να την πάμε ως εξή. Ου... λοιπόν ελπίζω να είστε έτοιμοι εγώ είμαι ένα λεπτάκι μόνο δώστε μου Α, α, α Για να κάνω εδώ πέρα τις ρυθμίσεις Σκεφτείτε όλα αυτά τα οποία είπαμε έτσι Α, ευχαριστούμε ωραία Ήρθε και το notification διότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και όπως είπαμε δεν τα αναλύει κανένας γιατί εντάξει κάνουν τζις και υπάρχουν πολύ πιο εύκολα πράγματα κάποιοι να συζητάνε. Λοιπόν και αφού βάλουμε τα προλεταριακά γυαλιά μας. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτή την ανάλυση. <laughs> Έχουμε και λέμε. Μπορείς ο Ελλάς να κερδίσει τη μάχη της Αθήνας. Ε, ένα από τα επιχειρήματα το οποίο αξιοποιείται για το γεγονός ότι ε, οι Ελασσίτες δεν θέλαν να κερδίσουν τη μάχη της Αθήνας θα σου πει κάποιος. Γιατί στην Αθήνα χρησιμοποιήθηκε ο εφεδρικός Ελλάς. Δεν χρησιμοποιήθηκε ο Ελλά, ο οποίο ήταν τέλο πάντων. Σκεφτείτε ότι ούτε ο Άρης Βελουχιώτη, ο Big Boss των Ελασιτών, αυτό το τέλο πάντων. Ε, ε, το Φαβορή δεν χρησιμοποιήθηκε στη μάχη τη Αθήνα. Okay. Ε, στάλθηκε ο Βελουχιώτη πάνω στην Ήπειρο να χτυπάει το ζέρβα. Και επειδή λένε ότι οι δυνάμει του Ελλά έτσι κι αλλιώ ήταν αδύναμε στην Αθήνα, γι' αυτό το λόγο ε, δεν θέλανε να κάνουν εξέγερση, τότε γιατί κάναν την εξέγερση αφού θα σφαζόντουσαν. Ωραία, έρχεται αμέσω η ανταπάντηση. Βέβαια, οι απαντήσει είναι όλα αυτά τα οποία είπαμε, ότι προφανώ ήταν έξωθεν εντολέ, οπότε δεν μα νοιάζει τι θα παθαίναν οι Ελασίτε. Κυριολεκτικά ε, το κόμμα του θυσίασε Ωραία, υπέρ αυτού εδώ που βλέπετε. εδώ πέρα πάνω στα γελιά μου. Γελάτε, ε! Γελάτε, μάλιστα, εντάξει. Μια να βάλω και τον ύμνο τη Σοβιετική Ένωση τώρα να παίζει. Λοιπόν, γιατί κάνουμε ανάλυση αντρική, λοιπόν. Α, πιούμε και λίγο νερό. Έχουμε και λέμε. Γελάει, γελάει το chat. Οι 300 του Νίκου. Πατάτε όλοι οι αρισκίες. Όλοι οι αρισκίες. Λοιπόν, να κολεκτιβοποιήσουμε το like button. Πάμε, λοιπόν. Έχουμε και λέμε γιατί αυτό είναι ενδιαφέρον και μια τέτοια ανάλυση δεν υπάρχει συχνά. Ποια ήταν τα λάθη του Ελλά. Λοιπόν, ισχύει ότι τα λάθη του Ελλά ήταν αρκετά. Το ότι όμω ήταν άμπαλοι, ότι ήταν τρόμπε, ωραία, και δεν μπορούσαν να νικήσουν του εθνικόφρονε, δεν σημαίνει ότι δεν θέλουν να πάρουν και την εξουσία. Εντάξει, δηλαδή το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Εντάξει. Έκανε όντω λάθη ο Ελλά. Για παράδειγμα, από τα 100.000 μέλη του, τα οποία ήταν στρατιωτικοποιημένα, δηλαδή είχαν όπλα, είχαν εξοπλισμό, μπορούσε να εξοπλίσει τα 70.000. Ωραία, να του δώσει άμεσα όπλα και να πάνε να πολεμήσουν. Και από αυτά, μόνο 15.000 πολεμούσαν στην Αθήνα. Ωραία, μόνο 15.000. Πολύ πιο λίγοι από ό,τι. Θυμόμουν όντω. Sorry. Ε, και αυτά είχαν ελαφρύ οπλισμό. Ο διασκορπισμό των δυνάμεών του ανά την επικράτεια δεν του επέτρεψε να αξιοποιήσει όλη τη δύναμη πυρό του, αλλά και η μετακίνηση μεγάλων μονάδων θα κάρφωναν τα σχέδιά του. Κοινώ, εξ αρχή, το όλο εγχείρημα των Ελασιτών ήταν θνησιγενέ. Ωραία. Και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο λάθο τακτική. Αλλά οι δυνάμει του Ελλάδα λοιπόν έμειναν ισχυρέ στη Βόρεια Ελλάδα, μα λέει ο Λαζαρίδη εδώ πέρα, Υπάρχει ερώτηση, για ποιο λόγο δηλαδή έμεινα στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ο Βελουχιώτη στάλθηκε στη Βόρεια Ελλάδα και δεν στάλθηκε στην Αθήνα, όπου θα δινόταν το boss battle με του ε, Βρετανούς. Βρετανού. Και απαντάει. Οι δυνάμει του Ελλάδα λοιπόν έμειναν ισχυρέ στη Βόρεια Ελλάδα με σκοπό να αποτελέσουν κάλυψη για του Σοβιετικού, πάλι αυτοί οι Σοβιετικοί, που έκαναν επιχειρήσει στη Ιουγκοσλαβία, Βουλγαρία και Αλβανία σε περίπτωση που οι Άγγλοι έκαναν πισόπλα το χτύπημα. Εξηγήσαμε πριν τι δολεοπλοκίε παίζανε και μεταξύ των συμμάχων, έτσι. 100.000 μέλη. Ναι, Tony Gris έρχεται βιντεάρα από την επόμενη εβδομάδα. Από την επόμενη εβδομάδα που θα εξηγήσουμε πώ ο... το ΕΑΜ και ο Ελλά πήρανε τόσο πολύ κόσμο και έγινε η μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση τη κατοχή. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Ε, το χτύπημα. Το θέμα είναι πω η διάσπαση των δυνάμεων του Ελλά σε Μακεδονία, Ήπειρο και Αθήνα οδήγησε στην ήττα των Αθηνών. Ωραία. Δηλαδή πάλι. For the sake of the Soviet Union, για χάρη της Σοβιετικής Ένωσης, Πάλι θυσιάστηκαν οι αλλασίδε. Πάλι, δηλαδή, άμα το δούμε από τη δικιά του την πλευρά, αξιοποιήθηκαν με τρόπο ο οποίο δεν ήταν καθόλου πρακτικό. Πρακτική σκέψη, θα σου πει κάποιο. Και εδώ λοιπόν όλα για χάρη του Σοβιετικών, μπλα μπλα μπλα. Β, επίση, άμα θέλουμε να δούμε λίγο και τα λάθη έτσι τα πιο practical, ο Ελλάς δεν είχε ταχυ... ταχυκίνητα μέσα για να μεταφέρει δυνάμεις μπαμ μπαμ στο μέτωπο για τη μάχη της Αθήνας. Χρειαζόντουσαν τουλάχιστον 30.000 καλά εξοπλισμένοι άντρε από την πλευρά του Ελλάς. Ο Ελλάς οπότε μπορούσε να προκαλέσει δυσφορία στον εχθρό του αλλά όχι να τον νικήσει. Τι είπαμε στην αρχή? Τι θέλαν οι Σοβιετικοί από τον Ελλάς να το πάρουν και να τον αξιοποιήσουν για να χτυπήσουν τους Εγγλέζους απλά να τους κάνουν τζέτζελο. Ο μέσος μαγητής του Ελλάς όμως δεν θα ήξερε αυτά. Το κόμμα τα ήξερε όμως και γι' αυτό το λόγο επικοινωνούσε και στο εξωτερικό με την Ανατολική Ευρώπη. Καλησπέρα, βλέπεις μέσα από αυτά τα γελιά, εννοείται και βλέπω, τα πάντα βλέπω μέσα από τα σφυροδρέπανα. <laughs> ναι, <νιστείτε>, ναι, ναι, φαίνεται, φαίνεται, ό,τι, ό,τι βλέπετε μπροστά στο πίνακα προφανώς βλέπω και εγώ αντίστοιχα εσά. Έπειτα, Δέλτα. Ο Ελλάδο οπότε μπορούσε. Ωραία, δυσφορία στο εχθρό. Οι Άγγλοι και οι κυβερνητικοί είχαν το πάνω χέρι εξ αρχής. Ωραία, και ποιο είναι, λοιπόν, ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα του όλου δράματο. Τόνιζε ο ίδιο ο Μολότοφ, υπουργό εξωτερικών τη Σοβιετική Ένωση, τον ίδιο τον Ζαχαριάδη μετά το 1944. Ζαχαριάδη είναι ο γενικό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματο, αφού ήρθε στην Ελλάδα το 1945, αφού απελευθερώθηκε ήταν σε στρατόπεδο συγκέντρωση στη Γερμανία. Και λέει λοιπόν ο Μολότοφ στον Ζαχαριάδη: Τη βάρκιζα καλά, τι κάνατε και τη φτιάξατε, αλλά η αποχή από τι εκλογέ εννοεί του 1946 επειδή απήχαν οι κομμουνιστές και πήγανε σε εμφύλιο, ε, ήταν μεγάλο λάθος και αποφασιστικό. Βέβαια, οι ίδιοι οι επικεφαλείς του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν άργησαν να καταλάβουν το λάθος τους. Γράφει ο Ιωαννίδης. Ωραία. Πάμε να δούμε την άλλη πλευρά λοιπόν. Πάθαμε ζημιές γιατί οι ίδιοι δεν χωνέψαμε όσο χρειαζόταν την πολιτική της Εθνικής Ενότητας, που ήταν η μόνη η σωστή κατά τη διάρκεια της εχθρικη κατοχης κατοχής 1941-44. Ο Γενικός Γραμματέας, έτσι, τότε, και συμπληρώνει ο Φαράκο. Φαράκο, επίση γενικό γραμματέα του ΚΚΕ τα επόμενα χρόνια. Ή το μεγάλο λάθο ότι δεν αξιοποιήθηκε η δυνατότητα συμβιβασμού στο Δεκέμβριο. Η κατάληψη τη εξουσία με ένοπλο αγώνα ούτε σωστή ούτε δυνατή ήταν. Ο εμφύλιο έπρεπε να αποφευχθεί. Και αυτή εδώ πέρα είναι η, η, η γνώμη τη κομμουνιστική πλευρά όσον αφορά τα Δεκεμβριανά. Ωραία, και αν αυτά πρέπει να γιορτάζονται, υποθέτω κιόλα, ω μεγάλη εξέγερση του λαού κτλ. Ε, ο ίδιο ο Μολότοφ. Ε, α, εντάξει, έγινε. Όχι, okay, έχει Hellenic Fighter. Κάνουμε και inside jokes εδώ πέρα. Εντάξει, έχει έρθει στο άνα να μα μιλήσει. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κρατήσατε συντροφιά αυτό το δύο ώρακι το ζεστό. Ελπίζω να περάσατε καλά, ελπίζω να μάθετε πράγματα. Ε, για οποιαδήποτε όλα τα οποία είπαμε βρίσκονται όπως σας είπα πάντα στην περιγραφή των βίντεο στο κείμενο με τις παραπομπές και τις σελίδες για οτιδήποτε αναφέρετε. Τα βίντεο λοιπόν από τα οποία πήρα τις σημειώσει για να κάνουμε εδώ πέρα το σχολιασμό θα τα βάλω κάτω στην περιγραφή. Ε, να είστε καλά, αυτό να αναμένετε πολλά καινούρια βίντεο. Όπω σα είπα, θέλω κάθε εβδομάδα πλέον, κάθε Πέμπτη θα το καθιερώσουμε. Πέμπτη νομίζω είναι ωραία να κάνουμε έτσι εκπομπούλα. Να μπείτε στο Instagram, να κάνετε follow την πρακτική σκέψη και να στέλνετε εκεί πέρα στο DM άρθρα. Γιατί. Συγγνώμη. εκεί πέρα τα διαβάζω. Ούτω ώστε να μπορούμε να τα σχολιάζουμε εδώ πέρα live. Καληνύχτα. Να μορφώνεστε, να διαβάζετε, να γυμνάζεστε και να αγαπάτε την πατρίδα. Λοιπόν. Καλό βράδυ, μέχρι την επόμενη φορά, εις το Επανιδύν.